Και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 18 Μαΐου. Καλημέρα. Φάσαμε αυτή την εκπομπή. Καλημέρα. Εντάξει, ένα Σάββατο δεν ήρθα. Ένα. Ένα που σε ψάχνω κάθε Σάββατο. Κάθε Παρασκευή σε ψάχνω, μάλλον. Έτσι, έτσι, κάθε Παρασκευή βράδυ σε ψάχνω. Σου λέω, Τάσο, τελικά τι αποφάσισες. Θα συμμετέχει αύριο στην εκπομπή Safety Car. Και αναλόγω αποφασίζει. Και αναλόγω αποφασίζει. Και φυσικά έτσι και κάνουμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ό,τι θέλει ο Τάσο Κοτσάνης. Έτσι, αυτά να τα θυμάστε. Έτσι, να τα βλέπετε, να τα ξέρετε, να τα θυμάστε. Έτσι, αύριο μεθαύριο, δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να κάνει εδώ αλλιώς κάπως. Δεν ξέρω την εκπομπή. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Έχουμε Σάββατα να τα πούμε. Εντάξει. Τι λέει, πώς από εδώ. Θα σου πω, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, γι' αυτό ήρθα. Α, εντάξει. Και ωραία. Δεν ήρθα μόνο εγώ, έτσι. Έφερες και παρέα. Έφερα και παρέα. Βέβαια, η παρέα έρθει να δει και τους δύο μας. Έτσι, είναι φίλος και ακροατής της εκπομπής, φανατικός ο Βάιος ο Γαβρόπουλος εδώ. Δώσαμε και στοιχεία, έτσι, να ξέρεις, μην... Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, ήρθε να μας δει από κοντά εδώ. Εμείς τα λέμε. Όποιος θέλει εδώ, η εκπομπή είναι ανοιχτή. 9 με 11. Ναι. Περάστε, πιείτε τον καφέ, εδώ. Ναι, δείτε το live. Έτσι. Απολαύστε το Μάνο Γνωστόπουλο σε στιγμές απείρου καλούς. Χαλάρωσης. Εννοείται. Έτσι και... Εσύ και τα σπα. Μετάδοσης γνώσεων. Έτσι. Σοβαρολογείς. Αν κάτι σε χαρακτηρίζει, μετάδοση που έχεις στις γνώσεις. Γιατί, να σου πω κάτι. Μπορούσα να κάτω στο σπίτι μου να το Σάββατο να κοιμηθώ. Έτσι. Κάνεις... που λέει ο λόγος. Αν μπράβο. Οπότε άστο. Το ξεκίνησε ήδη λάθος. Πάλι 3 η ώρα ξύπνησε. Δηλαδή είναι απίστευτο. Με μελατονίνες κοιμάμαι. Δεν ξέρω τι πράγμα. Σου μεγαλώνεις. Να ξέρεις. Ναι. Θέλεις να ξυπνάς όσο γίνεται νωρίτερα, να απολαμβάνεις τη μέρα. Θα τα πουλήσω όλα και θα πάω να ζήσω σε ένα αγρόκτημα, ρε φίλε. Μπορώ να σηκώνομαι εκείνες τις ώρες που μπορώ να σηκώνομαι να έτσι, και να μην ενοχλώ κανένα. Οτιδήποτε εσύ. Θα κάνω. Τι θα πάω να κάνω, το σκιάχτρο. Το σκιάχτρο. Τι θα πάω να φυτέψεις, ντομάτες και αγκούρια, έτσι, τι θα πάω να κάνεις σε αγρόκτημα. Έτσι βλέπεις Βάη, έτσι. Όταν έχεις το GNTM των ραδιοφώνων δίπλα σου, όλοι οι υπόλοιποι φαντάζομαι σκιάχτρα τέλος. Πάντων, εντάξει, Τάσο Κοτσάνη. Τι θα πάω να κάνεις, θα πιάσεις το πονόμενο. Θα καλλιεργείς τη γη εσύ. Ό,τι θέλω θα κάνω. Καλημέρα στον Τύρι Δασκαλάκη. Ο Τύρι Δασκαλάκη εδώ που υποστηρίζει με τα μαγικά που φτιάχνει στην κονσόλα την εκπομπή μας. Άλλο ένα Σάββατο. Έτσι. Εδώ παρεούλα. Οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει ήδη. Έτσι. Μια καλημέρα εδώ στον Νίκο το Γραμμένο. Στον Γιώργο το Δαμιανίδη. Στο μεγάλο τον τεράστιο τον Τάσο τον Τρέγια. Τον Ιατρόπουλο, έτσι, τον Στέφανο την Καλαμαριά, στον Λιβέριο από τη Χαλάστρα που μας ακούει, στη συνάδελφο τη Βίκη την Παϊρακτάρη, στον Κώστα, στον Παναγιώτη και στον Δημήτρη, τον Σαλονίκιο. Ο Σαλονίκιος. Ναι. Σε βλέπω να παίζεις τραγουδάκια. Λες, ε. Ναι, για τη Σαλονίκη και όλα αυτά. Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα σήμερα της εκπομπής. Πραγματικά, να πούμε ότι η εκπομπή βγαίνει με την ευγενική χορηγία της Kia Velmar στο 1 χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών με τηλέφωνο επικοινωνίας 474-174 και για την Kia. Kia Picanto, Stonic, Sportage, το Sportage. Proceed, Seed. Γιατί το Proceed πάντως που ναι. θα πούμε γιατί έχουμε παρουσίαση του Proceed σήμερα που το είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τραβάει βλέμματα, να ξέρεις. Άντε. Ήρθε ο Μάνος Αγνωστόπουλος. Φυσικά, δηλαδή, μας κάτι, τραβάει βλέμματα. Γιατί έχω μπει safety card, το δοκίμασε πρώτη. Και διότι όντως υπήρξαν πολλές ερωτήσεις. Είναι αυτό που λένε παναμερίζει. Ναι. Το Kia το τι Proceed. Τι είναι αυτό. Τι όμορφο. Ειδικά εκεί που πήγα έτσι και όλας και κάτι έδεσες βέρειες αυτά το ένα το άλλο που θέλουν και λίγο χώρο στο προπαγκάζ γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Αχα. Έτσι. Εκεί που είσαι ανέμελος και πίνεις τον καφέ μπορεί να χρειαστεί να πας κάτι να φορτώσεις. Σωστά. Εννοείται. Έτσι. Άρα πρέπει να έχουμε ένα προσίτ και δηλαδή, να φορτώσουμε. Να πας να γυρίσεις πίσω να πάρεις κάτι άλλο ενώ αν ρίξεις τα καθίσματα φτάνει 2 μέτρα μήκος. Εννοείται. Άρα για τον επαγγελματία είναι ότι πρέπει. Για όλους είναι ότι. Έτσι. Εν τω μεταξύ, έχω βγάλει και κάτι άλλες, έβγαλα κάτι άλλες φωτογραφίες, αλλά δεν θα γινόμουν απιστευτός, αλλά θα τις έχω, θα τις ανεβάσω να ξέρεις. Με κάτι καταναλώσεις που κατάφερα εκεί ανάμεσα Βέρεια Έδεσα,
κάτω από 5 λίτρα. Κλάμα, να ξέρει. Και από το 14. 140, ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Έτσι, ποια αυτοκίνητα προτιμούν οι γυναίκες. Να τα πούμε και αυτά. Η Ελλάδα στο top 3. Σε ακριβότερες βενζίνες. Α, και εγώ νομίζω στο top 3 σε αγοράσει και λέω κάτσε λίγο γιατί να ακούσουμε ναι. Τέτοια. Δεύτερο τεύχος. Safety car των Ron Magazine. Με πολλά τεστ μέσα. Με το mini το ηλεκτρικό, το υβριδικό βασικά. Το mini. Ναι. Ένα mini που πραγματικά τα έχει όλα. Με Kia Picanto και Astonic. Τα βαριά. Όχι τα βαριά χαρτιά. Τα μοντέλα τα οποία πραγματικά δίνουν όθηση πωλήσεις στη Kia. Πρώτα απ' όλα προηγείται το Sportage και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιπες πωλήσεις. Έχουμε το Mitsubishi το Eclipse το Cross. Το οποίο το δοκιμάσαμε. Έχουμε μέσα πράγματα για το Volkswagen το T-Cross. Για το καινούριο κινητήρα της, του Nissan του Qashqai. Και την παραγωγή της 911. Που ξεκινάει. Επειδή όμως έχουμε όρεξη για πάρα πολύ αυτά όλα έτσι, www.safetycar.gr και να μπαίνετε να τα βλέπετε. Επειδή όμως έχουμε όρεξη για λίγο να ανάψουν τα αίματα, πάμε έτσι να ακούσουμε κάτι. Λοιπόν, επειδή δεν αντέχω να ακούσω πάρα πολύ από αυτή την ηλιθιότητα που έχει βγει έτσι. Πραγματικά όμως. Έτσι. Δεν σ' άλλο αρέσει. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει το χαρακτηριστικό τη λιθιότητα. Όχι, το πάρει πίσω και να πει δεν μου αρέσει το τραγούδι. Ναι, δεν έτσι. Μου αρέσει το τραγούδι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Τι γίνεται. Θυμάμαι. Όπα. Άλλαξε το λίγο, Σωτήρη, σε παρακαλώ. Εντάξει, ήταν μόνο και μόνο για να δούμε πού θα απευθυνθούμε, ας πούμε. Θυμάσαι πότε. Θυμάμαι όταν είχε ήμουν. Είχε ανακαλυφθεί το τούρμπο. Όταν ήμουν. Ναι. Α, είχε ανακαλυφθεί. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, ωραία. Τέλος πάντων, ήμασταν πιτσιρικάδες. Έτσι, μπράβο. Έτσι, κάποια στιγμή. Στις Αλάνες εκεί που παίζετε με τις ποδόσφαιρες. Με το Βάιο εδώ λίγο πιο μαζί οι πιτσιρικάδες. Το 74 δεν είσαι. 74, 75. Δεν θυμάμαι πότε είναι το παιδί. Πότε είπαμε είσαι. Το 77 είσαι. Πιο μικρός είσαι. Θα ήθελες να είσαι πιο μικρός. Λοιπόν, ακούγαμε ας πούμε εκείνη τη ροκ τη μουσική τέλος πάντων. Και ερχόντουσαν εκεί κάτι μανάδες, κάτι αδερφούλες, κάτι από εδώ. Αδερφούλες θα λέμε οι αδερφές, οι αδερφές μας, ας πούμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι που ήταν λίγο πιο έτσι και πώς ακούτε αυτά τα τραγούδια. Και όχι είναι του Σατανά, και όχι γίνεται το δίσκο ανάποδα και θα παίξει το νόημα. Ναι, το heavy metal. Το είπε γενικά το ροκ. Άστο γενικά το ροκ. Για heavy metal. Συνέχισε. Πες το να. Το Hotel California. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Η μπάντα δεν νομίζω ότι ήταν heavy metal. Ήταν ροκ. Έτσι. Αλλά όταν γυρίζει το δίσκο ανάποδα και όχι τα μηνύματα που περνάει και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Το τι μήνυμα περνάει. Και βασικά αφορμή έτσι. Έχεις δύο παιδιά 15 και φαντάζομαι ότι το ακούνε. Το έχουν ακούσει ας πούμε αυτό το τραγούδι. Ναι, λοιπόν, στην original, έκδοση, ναι. Λοιπόν, και βγαίνει αυτό το τραγούδι, παιδιά, τώρα έτσι πραγματικά. Που βγαίνει ο τύπος ας πούμε και λέει 200 συστροφή και όχι δεν είναι μαμά και όλα αυτά. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Αυτά τα παιδιά που θα ακούσουν αυτά τα τραγούδια 15 χρονών, 16 χρονών, 17 χρονών, 18 χρονών μέχρι 20, πιστεύω δηλαδή ότι πάνω από 20, 21 χρονών, 22, μακάρι έτσι θέλω να μην, έτσι, τι θα καταλάβουνε ότι μπορούμε να πάρουμε το αυτοκίνητο ας πούμε το πίνει μαμά του μπαμπά που είναι μαμά και να δοκιμάσουμε να μπούμε στροφή με 200. Και έτσι, αυτό είναι το νόημα. Ναι. Είναι μια ερώτηση που κάνει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Ναι. Με ρωτάνε. Να μην απαντήσει. Ένα εύχος στίχος, ο οποίος απευθύνεται σε όλους εμάς που οδηγάμε, αν μπορούμε με 200 στο θέμα μαμά. Δεν το κατάλαβα. Βλέπεις. Είναι από πού να το πιάσεις, πραγματικά δηλαδή το άκουσα εντελώς τυχαία επειδή το σατυρίζανε. Αποκλείεται το σατυρίζανε, τυχαία. Όλοι πλέον το ακούνε. Η γνωστή εκπομπή στο Skype που σατυρίζει τέλος πάντων. Τώρα δεν το λες. Ναι.
Εντάξει, το σερβιρίσανε και με τον καλύτερο τρόπο. Ναι. Και κάποια στιγμή είδα ένα βίντεο στο YouTube που βγήκε ο άλλος σαν τον Ninja που λέει το τραγούδι και πήγε σε εκπομπή καλεσμένος και ήταν εντυμένος σαν εκείνος στους Mortal Kombat που... Με τις μάσκες και μετά... Το οποίο θέλει ναι. να βγάλει προς τα έξω. Ναι. Λοιπόν... δεν με ενδιαφέρει ούτε το image ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει ότι δεν έχουμε ένα σοβαρό κράτος πραγματικά να παρέμβει σε αυτό εδώ. Όπως παρενέβη τότε ας πούμε που είχε βγει ένα τραγούδι για ένα παιδικό παιχνίδι πώς λέγονταν ένα... Την Μπεμπέλη Λί που λέγανε ο είναι ο παππούς εκεί και αυτά που το βγάλανε ότι είναι σεξιστικό και ναι. παρενέφησε. Καλά δεν τα λέω, καλά τα λέω. Λοιπόν, εκεί υπήρχε μια αντίδραση, έτσι. Mm. Δηλαδή τώρα αυτό εδώ το τραγούδι πόσο... Τι νόημα περνάει ρε παιδί μου για να μην υπάρχει μια αντίδραση. Μπαίνω σε στροφή με 200 και με ρωτάς αν είναι μαμά. Όχι δεν είναι, το ναι αυτό εκείνο. Ένας να χαρώ εγώ. Που απευθύνεται στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά, ναι, είπαμε. Το hip-hop. Ωραία. Για να μπουν, να δοκιμάσουν και αυτοί, αν θα μπουν με 200 και είναι δύο. Όταν θα αρχίσουμε και θα κλαίμε κανένα παιδάκι που θα δοκιμάσει και θα φύγει από, με 200 στροφή. Για να δει αν είναι μαμά. Για να δει αν είναι μαμά και βρει ενδεχομένως την προ γιαγιά επάνω εκεί και τη συναντήσει. Έτσι, ας κλάψει η μαμά, ας κλάψει ο μπαμπάς. Γιατί δεν έκανε σωστή διαπαιδαγώγηση στο παιδί να μην ακούει τέτοιες. Θα μου πεις. Δεν μπορείς κιόλας να είσαι πάνω από το κεφάλι του στο τι θα ακούσει από μουσική και το τι θα μπει στο ίντερνετ και στα YouTube και σε όλα αυτά που ανεβαίνουν αυτά τα τραγούδια και μεταξύ των φίλων του έτσι άκου αυτό, άκου εσύ εκείνο, άκου το άλλο θα τα ακούσει. Το θέμα αν έχεις δώσει σωστές βάσεις στο παιδί σου για το θέμα της οδήγησης. Ναι, δεν θα πάρει ποτέ το αυτοκίνητο να κάνει αυτό. Σωστά, μαζί σου εδώ. Αλλά πρέπει επιτέλους ρε εσύ κάποια πράγματα να υπάρχει και ένα κράτος να παρενεύει, έτσι, να παρεμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι, αυτό το νόημα που πάει να βγει ας πούμε από εκεί. Δεν υπάρχει. Και δίνω να ας πούμε το τιμόνι στο χέρι. Ναι, ούτε το τιμόνι δεν θα μείνει στο χέρι. Το τιμόνι είναι ένα κόσεν μέσα ας πούμε. Ναι, στο ναι. βίντεο κλιπ. Μπορεί mm-hmm. είναι φορμουλίτσα, τι έχει εκεί πέρα στο βίντεο κλιπ. Έχει μια φορμουλίτσα. Έχει και τη μηχανή ο άλλος. Ναι. Εντάξει. Και βγαίνει ας πούμε και στις εκπομπές και λέει που τον πηγαίνανε μέσα στα κρατητήρια και αυτά και ξέρεις δηλαδή δεν ξέρω τι πρότυπα δηλαδή και θα μου πεις ούτως ή άλλως σε μια Ελλάδα που έχει ξεφύγει η κατάσταση έτσι τον που... έβγαλε ο άλλος στη συνέντευξη. Φυσικά και θα το βγάλει. Έτσι μπράβο. Άμα κάνεις... Πρώτα από αυτόν που το βγάζει συνέντευξη. Ξεκινάω πρώτα από αυτόν. Το βγάζει γιατί, να δώσει τι. Τι έχει να σου πει στη συνέντευξη αυτός συγκεκριμένος. Τι έχει να σου πει. Ναι. Αλλά είναι της εποχής του, τώρα της μόδας και σου λέει ναι θέλω και νούμερα. Να, για τα νούμερα είμαστε. Να το ξέρεις. Το ξέρεις εδώ και τόσα χρόνια. Δεν ξέρω είμαστε. Πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει έτσι τουλάχιστον στο ελάχιστο. Το θέμα τώρα είναι εσύ που το λες. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνα. Το να μου βγάλει, ξέρεις τι, έχουμε φτάσει στο σημείο, πώς βγήκε ας πούμε η διαφήμιση τότε για γνωστή σοκολάτα ας πούμε ή για γνωστή αλυσίδα παιχνιδιών που έδειχνε λίγο περίεργα τα ζευγάρια και λίγο περίεργα ας πούμε τα αντρόγινα και λίγο κάτι είπαν και κάτι έγινε. Ναι. Εδώ δεν γίνεται τίποτα πραγματικά, δηλαδή ποιος, δεν βγήκε ένας άνθρωπος να πει ρε παιδιά, σταματήστε το. Και να το πει και που είναι, και που είναι, κάτι, και που να το πει θα ακουστεί. Έτσι που είναι, να το πούμε μεταξύ μας τώρα. Το λες εσύ ας πούμε, θα το βγει ένας πιο επώνυμος, θα το βγει ένας άλλος, θα σταματήσει. Ναι, στα άλλα ας πούμε, λες, δεν πειράζει ρε παιδί μου, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει, ό,τι θέλει μπορεί να αγαπάει, ό,τι θέλει να κάνει, ελεύθερη κοινωνία είμαστε. Ναι, με αυτό, 20 εκατομμύρια views, μα γι' αυτό, γι' αυτό φοβάμαι. Γιατί στα 20 εκατομμύρια views, έτσι, εδώ εμείς λέμε ότι μιλάμε για οδική ασφάλεια σε αυτή την εκπομπή, τόσο καιρό και λέμε ότι αν μπορέσουμε πριν τις γιορτές Πάσχα, Χριστούγεννα, πριν τις εξόδους, καθόμαστε και μαυρίζουμε την εκπομπή μισή ώρα και 40 λεπτά, μπας και
σώσουμε έναν. Έτσι, στα 20 εκατομμύρια views τώρα, αν 5 παιδιά πάνε να δοκιμάσουν το 200 στροφή, έτσι που είναι δύσκολο το 200 στροφή, 5 να το δοκιμάσουν, θα φύγουν και τα 5. Γιατί δεν υπάρχει λογική. Τίποτα. Υπάρχει, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι στο θέμα της οδικής ασφάλειας και όταν μιλάνε κάποιοι άνθρωποι γίνονται είτε γραφικοί, γιατί το θέμα δεν πουλάει. Αν πουλούσε, πίστεψέ με, θα ήταν νούμερο ένα και το βλέπεις, να γίνει κανένα ατύχημα. Ναι, ναι. Μόνο να μπορέσουμε να δείξουμε τίποτα παραπάνω. Όλα μετά οι ειδήσεις θα ασχοληθούν με το θέμα της οδικής ασφάλειας. Ναι, αφού γίνει. Αφού γίνει πρώτα. Ναι. Γιατί τα τρία τα παιδιά πήραν το αυτοκίνητο και σκοτωθήκαν ενώ δεν είχαν δίπλωμα. Μπράβο. Ναι, γιατί αφού θα γίνει και μετά. Θύμιος και δρυμός, ας πούμε, για το κοριτσάκι που χάθηκε, ήταν 22-23 χρονών στην Κρήτη, που πήρε το αυτοκίνητο και για άγνωστες λόγους έφυγε από το δρόμο και τούμπαρε και δεν συμμαζεύεται. Έτσι. Και μετά θα κάτσουν να ασχοληθούν. Έτσι. Και βγήκε αυτό, γιατί βγήκε ο άλλος με 850 χιλιόμετρα την ώρα με την Πόρσε, ας πούμε, και έφυγε εκεί που έφυγε. Και ψάχναμε να δούμε μετά αν τα λάστιχα ήταν χειμερινά ή θερινά. Ναι, έπρεπε να το ψάξουν, να δουν. Δηλαδή, τι φταίει. Ναι. Ασχολήθηκαν όμως. Το ότι μπορεί να μην ξέρει να οδηγεί ένα παιδί ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι με τόσα άλογα και γιατί να πάει πάνω από, ας πούμε, από το όριο, όχι 10 χιλιόμετρα και 20, 200 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Εντάξει, ήταν. Αν τα λάστιχα. Αν δεν υπάρχει λογική, πραγματικά. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ απογοητευμένος, πραγματικά, που δεν βγήκε κάποιος, κάτι, οτιδήποτε να. Εντάξει, ούτως ή άλλως και αυτός δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή. Αυτός η δουλειά του κάνει. Γύρισε και είπε: εγώ θέλω να βγάλω λεφτά. Εντάξει, η λογική του είναι σωστή. Εγώ θέλω να βγάλω λεφτά. Ναι, ναι. Θα βγάλει λεφτά. Ναι. Έχοντας, και να σου πω και κάτι. 20 εκατομμύρια views ή 34 που έχετε ένα άλλο τραγούδι, θα βγάλει λεφτά. Ναι. Και 10 παιδιά να φύγουν με 200 για να δουν αν είναι μαμά το αυτοκίνητο ή δεν είναι μαμά. Το θέμα αυτό τι απασχολεί. Αυτό ούτε θα τον νοιάξει. Ούτε θα τον νοιάξει. Γιατί εσένα με το γυρίσεις και έχεις και βγάζεις λεφτά από αυτό το πράγμα, θα σε νοιάξει αν φύγει του διπλανού το παιδί. Αν είναι να δει αν είναι μαμά το αυτοκίνητο ή όχι. Ναι. Δεν θα σε νοιάξει. Εντάξει, είπαμε, είναι η λογική του. Κάνω ό,τι θέλω. Δεν έχει πρόβλημα κανένας με ό,τι κάνω εγώ. Και ίσως επηρεάζει κάποιους. Κάποια μάζα. Κάποια παιδιά τα οποία είναι πλέον στην εφηβεία και είναι όσο το δυνατόν θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο και να οδηγήσουν. Γιατί κοιτάνε το αυτοκίνητο του μπαμπά και σου λέει: πλησιάζει ο καιρός να βγάλω το δίπλωμα. Βλέπουν ταινίες. Τα οποία είναι τα γρήγορα αυτοκίνητα και εκεί υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί που κάνουν ό,τι κάνουν. Και πόσοι εκεί έχουν σκοτωθεί επαγγελματίες μεν οδηγοί. Ξέρεις, μετά το 18 έρχεται ξέρεις, η ώρα του πειραματισμού. Δηλαδή, ό,τι καινούριο παίρνεις, αρχίζει και πειραματίζεσαι, έτσι. Λογικό απ' τη μία. Να πω ότι δεν τα κάναμε, τα κάναμε. Σωματά δεν θα πούμε, έτσι. Και εμείς τα κάναμε. Αλλά το να φτάσει αυτό που. Δηλαδή, τα 200. Δεν ξέρω σε πόσους έτσι έχει τύχει να σκάσει λάστιχο όχι με 200, με 80. Ή σε πόσους έχει τύχει να πηγαίνετε με 100 στην εθνική και να πεταχτεί σκυλί μπροστά σας ή να πεταχτεί κάτι οτιδήποτε μπροστά σας. Έτσι και να καταλάβετε ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάνετε. Τι θα κάνετε. Να πάρετε απόφαση το τι θα κάνετε. Γιατί την απόφαση θα κάνεις. Εδώ με 30 με 40 σου πειραχτεί παιδάκι. Σε στενό μέσα στην πόλη. Και γίνεσαι άσπρος από πάνω μέχρι κάτω. Που φρενάρεις. Και δεν το χτυπάς. Και γίνεσαι άσπρος από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις τι θα συνέβαινε αν το χτυπούσα το παιδάκι. Πόσο μάλλον να χτυπήσεις κάποιον άνθρωπο. Την προηγούμενη εβδομάδα, μπροστά μου, τον μπροστινό αυτοκίνητο, παιδιά. Δηλαδή, σας το λέω, ανατριχιάζω. Τον βλέπω φρενάρω. Τον βλέπω κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και έχει ένα παιδάκι 2 χρονών. Ήταν δεν ήτανε. Και το παίρνει αγκαλιά. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. 2 χρονών. Και βγαίνουμε από το αυτοκίνητο και ψάχνουμε να δούμε. Πού πετάχτηκε αυτό το παιδάκι, ρε, ποιος είναι. Και είναι στην πιλωτή ο πατέρας του και μιλάει στο κινητό. Και πηγαίνει εκεί και το λέει. Τι κάνετε, λέμε το παιδί. Εγώ τι κάνω το παιδί σου. Τι κάνετε εσύ με το παιδί μου. Ορίστε, αυτό είναι. Δηλαδή, αν δεν είναι εκείνη την ώρα να πεις, ας πούμε, δεν είναι για αυτή, είναι για την πρόνοια. Έτσι, πώς λέμε, πάρε την πρόνοια. Δηλαδή, δεν μπορεί, 2 χρονών.
να μιλάς στο κινητό στην πιλωτή και το παιδί να φεύγει. Και άμα σκοτωνότανε, να το πάρει ο άλλος βάρος συνείδησή του. Σκότωσε ένα βουλό. Δεν το συζητάμε. Έτσι, να ζει χρόνια με αυτό το πράγμα. Τι ζει χρόνια, μέχρι και μετά. Φυσικά τα πιο δύσκολα. Τι κάνει με το παιδί μου. Δεν το φέρω όλο σε τι κάνει το παιδί μου. Ναι, τι κάνει το παιδί μου, λέει. Φίλε, θα το σκότωνα το παιδί σου. Δεν μου βγαίνει μιλιά. Δεν μου βγαίνει μιλιά. Πραγματικά δηλαδή, καθόμουν και του κοιτούσα και του δύο και λέω τώρα, λέω. Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω, υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς. Αλλά επειδή υπάρχουν και οι σωστοί γονείς, και αισιοδοξώ ότι είναι παραπάνω, έτσι, λίγο προσοχή. Αν δείτε, ας πούμε, ότι το παιδί σας και κυρίως τα αγόρια, έτσι, ακούνε τέτοιου τύπου τραγούδια ή αυτό το τραγούδι, λοιπόν, καλό είναι να του δώσετε να καταλάβει το τι σημαίνει αυτό το τραγούδι και τι είναι καλό να μην κάνει από αυτά που λέει αυτό το τραγούδι, για να μην έχουμε θέματα. Μέχρι να βγει κανένας σοβαρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, έτσι, και να το απαγορεύσει τουλάχιστον ή το οτιδήποτε να κάνει. Μετά θα έχει περισσότερα views. Ναι, θα είναι το απαγορευμένο μετά. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πώς ήταν τότε το 2013 το απαγορευμένο. Το απαγορευμένα, ναι. Έτσι ακριβώς θα πάνε. Κάτι λουλάδες και τέτοια. Τα απαγορευμένα τα χασικλίδικα τα τραγούδια. Ναι, ρε φίλε. Τα σκοτσάς λουλάδες. Τότε απαγορευμένα. 80 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα, λέει, 80 και μέσα στα στενάκια. Έτσι. Άλλοι καλοί άνθρωποι. Φίλε Γιώργο. Μας λέει ο φίλος Γιώργο. Καλημέρα μας. Ναι. Πηγαίνει 80 στην αριστερή, πηγαίνει και 80 μέσα στενά. Ορίστε. Έτσι, έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, είπαμε, δεν υπάρχει. Σωτηρία υπάρχει, αλλά εντάξει. Κάποιοι λοιπόν, θα αποφασίσουμε όλοι μας να βοηθήσουμε, καλά θα γίνει. Λοιπόν, πάμε για διάλογο με τον 9.30 και μετά. Εδώ μας επιστρέψαμε κουμπί Safety Car. Μάνος Αγνωστόπουλος, Τάσος Κοτσάνης πίσω τα μικρόφωνα. Με καλεσμένο σήμερα φίλο της εκπομπής, ο Βάιο. Σωτήρης Δασκαλάκης στην κονσόλα. Χορηγός της εκπομπής Οικία Βελμάρ στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών με τηλέφωνο επικοινωνίας 474-174. Πηγαίνετε, υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα test drive εκεί για εσάς. Και όταν υπάρχει και test drive proceed, ακόμα περισσότερο θα θέλει κάποιος να πάει πραγματικά και να οδηγήσει, έστω να κάνει κάποια χιλιομετράκια, οδηγώντας πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα και καλωστημένα αυτοκίνητα της Kia. Με Kia Picanto για κάποιον που θα ήθελε να πάρει ένα μικρό αυτοκίνητο για την πόλη. Με Kia Stonic, έτσι, το μικρό SUV της Kia, που ειδικά με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα του 1300% ύπους, είναι μια πολύ καλή λύση. Πάμε για το Kia Ceed, τι να πούμε. Ένα Kia Ceed που στην κατηγορία του και στο εξωτερικό πραγματικά ξεπουλάει. Kia Sportage, που η τιμή του για αυτά που δίνει είναι μία από τις καλύτερες λύσεις στην κατηγορία. Και να πούμε ότι όλα τα μοντέλα βασικά της Kia συνοδεύονται με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, έτσι που... Είναι υπάρχει πιθανά. Ναι, είναι τόσο πεπισμένη. Και δεν είναι απλόχερα η Kia εδώ και τόσα χρόνια. Και εργοστασιακή, έτσι. Και το καλό είναι, το έχουμε ξαναπεί, ότι τίποτα, έχει χαλάσει το οτιδήποτε. Έτσι λέμε τώρα, το πηγαίνεις, το αφήνεις, όχι να μήπως εκείνο και εκείνο, τελειώσαμε. Το παίρνουν το κλειδί. Τσανάρκες, το παίρνετε, φεύγετε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και αυτά που ρωτάμε. Μήπως τις ταχύτητες τις άλλαζες στις αυτές τις τροφές ή πήγες στο βουνό και ανέβαινες, κατέβαινες συνέχεια ή ξέρω εγώ. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά, ρε Σημάνο. Τι να κάνω, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν. Έτσι. Είναι, τι μπορεί να δικαιολογήσει κάθε αντιπροσωπεία. Λοιπόν. Ωραιότατα. Να πούμε λίγο μια ανάκληση. Έτσι, να αρχίσουμε από τα ευχάριστα. Πάμε για ναι, ανακλήσεις. Γιατί, όχι τις ανακλήσεις, πρέπει να τις λέμε όλες με το έτσι που βγαίνουν, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια αυτοκίνητα, έτσι, και να ξέρουν, ας πούμε, τι γίνεται, να πάνε να τα κάνουν έλεγχο. Την ανάκληση 498 Yaris στην Ελλάδα, παραγωγής από τον Ιούλιο 2014 έως το Δεκέμβριο 2016 ανακοίνωσε το Toyota, τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα εξοπλισμένα με αισθητήρες πλευρικών αερόσακων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μπρόσιες πόρτες. Οι αισθητήρες αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου των αερόσακων μέσω καλωδίωσης, που διέρχεται από την πόρτα και καταλήγει στο κύριο μέρος του αμαξώματος. Με την πάροδο του χρόνου και κατόπιν φυσιολογικής χρήσης της πόρτας, ενδέχεται να παρουσιαστεί ρογμή στο μονωτικό υλικό των καλωδιώσεων αυτών.
Εάν αυτό συνδυαστεί με εισρωή νερού, οι καλωδιώσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν οξείδωση. Έχω τέσσερα είδη ερωτήματος τώρα. Λοιπόν. Πες μου πού θες. Καταρχήν, έτσι, τώρα, γιατί η καλωδίωση να είναι από εκεί και από τη στιγμή που άνοιξε κλείσε, φυσικά ο άλλος θα ανοίγει και θα κλείνει την πόρτα. Τώρα δηλαδή στα τέσσερα χρόνια άνοιξε, στα δύο χρόνια άνοιξε κλείσε και στα τρία και στα τέσσερα. Γιατί να το βάλεις εκεί, τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Εκεί βόλευε. Ναι, νερό πάλι γιατί να πάρει. Ναι, εντάξει. Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η δεικτική λιχνία των αερόσακων στον πίνακα οργάνων. Εντάξει, τουλάχιστον θα προειδοποιήσει ότι άνοιξε η λιχνία, οπότε μπορείς να πας να το κάνεις. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επιπρόσθετα οι εμπρόσθετοι πλευρικοί αερόσακοι ενδέχεται να απενεργοποιηθούν και οι αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας μπορεί να μην εκτονωθούν όπως προβλέπεται. Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβαίνοντων στην περίπτωση ατυχήματος. Και συνεχίζονται οι ερωτήσεις, έτσι. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των ανωτέρων οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο εξοδημένων επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα για να γίνει σχετικό έλεγχο των καλωδιώσεων και όλα αυτά. Ναι. Χωρίς καμία επιβάρυνση, φυσικά. Για περισσότερες πληροφορίες, σημειώστε ένα τηλέφωνο όσοι έχετε Yaris από τον Ιούλιο του 2014 ως το Δεκέμβριο του 2016. Ας πω, θα πάρουν τηλέφωνο λογικά, έτσι, 210-28-08-222. Η Opel συνεχίζει να παίρνει βραβεία στο εξωτερικό και μάλιστα για την αυαρχίδα της, την, το Opel το Insignia, και όχι άδικα. Το Insignia είναι ίσως ένα από τα τελευταία σεντάν τα οποία έχουν μείνει και τα οποία τραβούν ακόμα τα βλέμματα και τις πωλήσεις για την Opel. Έτσι λοιπόν, στην μεγάλη εταιρεία έκανε έρευνα η οποία έχει να κάνει με την ικανοποίηση των πελατών από τα οχήματά τους κάθε χρόνο. Η έρευνα αυτή ρωτά τους διοκτήτες για την ποιότητα, την αντοχή των οχημάτων τους από ηλικία έως 3 χρόνια, δηλαδή στα πρώτα 3 χρόνια. Αν είστε ευχαριστημένοι, αν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Η Opel λοιπόν πήρε τα εύσημα με το Opel το Insignia. Και το Insignia το Grand Sport ανακρίθηκε σε auto test winner το 2019 με καλύτερη σχέση τιμής επιδόσεων στην κατηγορία του. Και ο διευθυντής ποιότητας της Opel, υπάρχει και διευθυντής ποιότητας στην Opel, φυσικά απόλυτος ικανοποιημένος λέγοντας ότι η ποιότητα και η αντοχή είναι σημαντικά κριτήρια για τα αυτοκίνητά μας. Θέσαμε λέει ψηλά πρότυπα στον τομέα αυτό και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι χάνει αναγνώριση από τους πελάτες μας και πιστέψτε μας όντως η μεγαλύτερη αναγνώριση για ένα αυτοκίνητο δεν είναι το ότι θα γράψει ο κάθε ένας δημοσιογράφος, είναι το τι θα πει ο πελάτης ο οποίος το έχει καθημερινά στα χέρια του και το χειρίζεται και στο πέρασμα των χρόνων βλέπει και τα καλά του και τα στραβά του και είναι ο καλύτερος κριτής ενός αυτοκινήτου. Έτσι λοιπόν, το Opel Insignia πήρε το βραβείο και η Opel συνεχίζει καθώς έρχεται και η ηλεκτροκίνηση, η οποία και πραγματικά θα δούμε εκπληκτικά πράγματα από την Opel, καθώς είπαμε έχει περάσει τον Opel PSA στους Γάλλους που βοήθησαν και στήριξαν την εταιρεία της Opel. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συνδυασμός γνώσεων, Τάσο, φέρνει καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε πάντρεμα, έτσι, κάτι καλό θα φέρει. Οι κινητήρες πλέον του ομιλού PSA είναι πλέον αναγνωρίσιμοι και όχι μόνο αναγνωρίσιμοι, έχουν πάρει βραβεία ποιότητας, αξιοπιστίας και επιδόσεων. Είναι συνδυασμός, είναι συνδυασμός, έτσι, γενικά. Άλλωστε είπαμε, πώς μας έλεγε κάποτε ένας πολύ φανατικός ακροατής, έτσι, καλύτερο αυτοκίνητο. Ναι, με ιαπωνικό κινητήρα. Γερμανική αντοχή, πώς το είπε, ιταλική φινέτσα. Ιταλικό design. Γαλλική ανάρτηση.
και τιμή τα Ινδική. Εντάξει. Λέσε. Δεν θα βρεις ποτέ. Ινδική τιμή. Το καλό είναι βέβαια ότι αυτά έχουν ξεπεραστεί. Έτσι, πάλι καλά. Πλέον τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ καλά και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα βασικά, που το πρώτο και βασικότερο από όλα για ένα αυτοκίνητο εν έτη 2019 είναι η ασφάλειά του. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο, δηλαδή μπορεί να πάρεις και με 12.000 αυτοκίνητο. Από τις κορυφαίες στιγμές του χώρου του αυτοκίνητου στο θέμα της ασφάλειας. Πλέον, σε αυτοκίνητα. Νομίζω ότι το λύσαμε το θέμα της ασφάλειας. Και, όπως είπε ένας φίλος τώρα, το θυμήθηκα στο διάλειμμα. Έτσι, μας ακούει τώρα, είναι και στο δρόμο. Καλό δρόμο να έχει το φιλαράκι μας. Γι' αυτό έβγαλε, λέει, και η Volvo, τότε που λέγαμε για την ασφάλεια για τα παιδιά. Έβγαλε το κόκκινο κλειδί. Πάρε το κόκκινο κλειδί που σημαίνει μέχρι 120 θα πας. Με το κλειδί εκείνο που μπαίνει στον κινητήρα. Όταν θες. Η τιμότητα θα έχει βάλει σε λειτουργία ο πατέρας ή η μητέρα. Ναι, ναι. Έτσι, κάπως έτσι πρέπει να. Θα γίνουν και αυτά. Πάντως είπαμε ότι η συνεργασία. Δεν είναι κακό αυτό με το δεύτερο κλειδί, πραγματικά δεν είναι καθόλου κακό. Φυσικά. Το να δίνει, ας πούμε, ένα κλειδί στο γιο σου ή στην κόρη σου και αύριο μεθαύριο... να ξέρεις ότι μέχρι εκεί θα πας. Αύριο μεθαύριο θα δίνεις τον Μάριο Κοτσάνη, λοιπόν. Ναι. Έτσι, το... θα δει... σε βλέπω να δίνεις το κλειδί με τους πράσινους, κόκκινους, μπλε κόκκους εσύ. Έτσι, ένα... μια παλέτα χρωμάτων θα είναι το κλειδί που θα το δίνεις. Δεν ξέρω πόσο τώρα, θα είναι βέβαια το όριο, ναι, τότε. Ναι, 50 ναι. Θα είναι το όριο. Όσο το κάνεις, θα το κανονίζεις. Καλά, μέχρι τότε έχουμε πολύ καιρό, έτσι. Ναι, κάτι. Πιστεύω τώρα. Ότι θα βγει, δηλαδή. Καταρχήν δεν πιστεύω να οδηγήσει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Πιστεύω θα πάει κατευθείαν στο ηλεκτροκίνητο. Μετά από 18 χρόνια. Μην πάει υδρογόνο κατευθείαν. Και ψέλες. Ηλεκτροκίνητο θα είναι. Μπα. Εκτός να το κρατήσει το αυτοκίνητο 18 χρόνια ακόμα. Οπότε είμαστε εντάξει. Εντάξει, καλό δρόμο είσαι έτσι. Κράτα. Γιατί όπως πάνε τα πράγματα, ναι. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο και λες ότι το κρατήσω 10. Μετά λες, τι 10, 15 θα πάω. Πόσο είναι κανονικά για να κρατήσεις ένα αυτοκίνητο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα πρότυπα των εντάξει. Σοβαρών χωρών, ας πούμε, είναι, ξέρεις, 5 με 7 χρόνια. Στα 5 με 7 χρόνια πρέπει να αλλάξεις αυτοκίνητο. Το σοβαρά κράτη. Πόσο πρέπει να κρατάς. Σκέψου ότι εκεί σου δίνουν τη δυνατότητα μέσω των μισθών που δίνουν να μπορείς να κάνεις αυτές τις συναλλαγές αυτοκινήτων. Στο χέρι σου είναι τα Σοκοτσάνη. Ναι. Έτσι, από Σεπτέμβριο που θα είναι εδώ safety car για έκτη σεζόν στο Λίμπερο, λίγο να κάνεις το συμβόλαιό σου. Έτσι, εννοείται. Να αναβαθμιστείς, να πεις ρε παιδί μου ότι εντάξει, θέλω ένα ταλιράκι την εκπομπή τουλάχιστον. Να πάμε μέσα στην. Για να μπορείς να παίρνεις κάθε μήνα αυτοκίνητο. Να πάμε στο Γιώργο, να πούμε τόσα. Ναι. Ή τόσα ή το safety car δεν προχωράει. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί. Έτσι. Πράγμα συμβαίνει. Σκέφτομαι ήδη και έχω στο μυαλό μου την απάντηση του Γιώργου. Την έχω βάλει την απάντηση του Γιώργου ήδη πριν από σένα, νομίζω. Εντάξει. Θα στηρίξει. Καλημέρα στον Γιώργο του Ζαγόρα, έτσι να πούμε. Και να, θα τα πούμε έτσι και. Την κόλωνα θα τα πούμε όσον νουπο, αλλά. Για τον Γιώργο του Ζαγόρα. Πάντως ήταν, ξέρεις, επειδή κάναμε αναφορά τώρα στο όνομά του, ήταν. Θυμάμαι το τηλεφώνημα που είχε γίνει για τη συνεργασία και ακούω μια κραυγή. Θέλω αυτοκίνητο. Τι ώρα είναι? 3. Λέει, ήταν 2,5 ώρα. 5 η ώρα τελειώνω την εκπομπή. 5 παρά 1 θα είσαι, λέει, εδώ πέρα, λέει, να συζητήσουμε, λέει, να τελειώνουμε. Απίστευτο, εντάξει, έχει βγει τρομερή αγάπη με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τρομερή αγάπη όμως έχει και ο Έλληνας, αλλά ο Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει εύκολα αυτοκίνητο. Δυστυχώς. Μεγαλώνει ο στόλος, είπαμε, 18 έτη. Και θα αυξηθεί παραπάνω. Βέβαια, να τα λέμε όλα τώρα, καθώς ναι. Δίνονται πολλά προεκλογικά επιδόματα. Ξέρεις, σκεφτόμουν να αριστάσω. Ίσως δούμε και κανένα επίδομα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ για. Αυτοκινήτου. Ναι, 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 ποτέ δεν ξέρω. Γιατί με αυτούς που έχουμε μπλέξει στις κυβερνήσεις, είτε μπλε, είτε πράσινο, είτε κόκκινο, είτε κίτρινο, είτε ροζ. Μα καταρχήν δεν έχουν χρώματα πλέον. Τους ναι. Βλέπεις, δηλαδή. Είναι μια παλέτα χρωμάτων το κάθε. Ναι, αυτό. Ένα αυτό. Κόμμα. Δηλαδή, δεν... Κάποτε ήξερετε, παιδί μου. Είναι ναι, ότι μπλε. Αυτή είναι μπλε. Έτσι. Τώρα ο άλλος είναι κόκκινος, αλλά με... αποτελείται από πράσινους και από μπλε. Είναι... Έχουμε και αυτό το θέμα. Ή έχουμε τους πράσινους με μπλε τσέπες. Ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, έχουμε πολλά. Δεν κακό. Είναι... Δεν κακό.
Το θέμα είναι ότι έχουμε ακόμα ανθρώπους οι οποίοι είναι κολλημένοι κομματόσκυλα κανονικά. Αυτό είναι το πιο άσχημο. Το θέμα... Με ό,τι έχει ναι, συμβεί κοίταξε, στη χώρα μας. Το θέμα είναι ότι κάποιοι αλλάζουν ιδέες και ιδεολογίες προκειμένου να κρατήσουν την καρέκλα. Έτσι, και το θέμα είναι ότι ψηφίζεις κάποιον, ας πούμε, γιατί έχει αυτές τις ιδέες και ξαφνικά έχει τις αντίθετες ιδέες. Και λες, τι έγινε. Δεν θα το και μετά πολιτικά, σου γυρίζει και σου λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό, άλλο εννοούσα και... Ναι, και σου, θα βγεις και τρελός. Και με τη βοήθεια κάποιον μήμιεψιλον, ναι. Να τα λέμε και αυτά, σου κάνουν το άσπρο μαύρο. Ναι, δεν θα ψηφίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω εγώ, ας πούμε, για τα Σκόπια να πάρουν όνομα και μετά ψηφίζει και εγώ, πότε, εγώ ήμουν υπέρ της συμφωνίας, ας πούμε. Αλλά γυρίζει μετά το έργο. Τέλος πάντων δεν πειράζει, γι' αυτό είναι έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, για να... Νομίζω ότι πλέον εν έτη 2019 και με όλα αυτά που έχει δει ο κόσμος, έτσι να ξέρει, να καταλάβει και ας κάνει ό,τι θέλει και ας ψηφίζει ό,τι θέλει, να μένει η συνείδησή του ήσυχη. Εντάξει, είναι μόνο θέμα συνείδησης. Και ειδικά όσοι έχουν παιδιά, στο τι θα παραδώσουν... Άσε, δεν το πιστεύω, και αυτό δεν το βλέπω. Αυτό γιατί... το τι θα παραδώσουν, ναι. Τι... Ναι. Γιατί ας πούμε, εγώ στα 37 μου, ας πούμε, 36-37 γύρισα και είπα τον πατέρα μου, γιατί. Δηλαδή, τι έκανες, ας πούμε. Τι ψήφισες, έτσι. Να δες, όχι, τους είπα, να, αυτοί που ψήφισες δες τι έχουν κάνει, μπράβο. Τι έχουν αρπάξει ναι. Και τι κάνουνε. Έτσι. Και θα σου γυρίσει και θα σου πει, δεν είμαι μόνο εγώ που ψήφισα στο συγκεκριμένο κόμμα και οι άλλοι. Ναι, και οι άλλοι. Λοιπόν, ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Που εγώ βλέπω τους άλλους. Ένας-ένας θα κοιτάξει στο σπίτι του. Λοιπόν, καλημέρα στον τεράστιο τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από την Αθήνα News 94.3. Exxon Wheels. Exxon Wheels. Το Exxon Wheels, έτσι να το προσέξεις, γιατί εμείς κάποτε, έτσι, κάποια χρονιά την είχαμε κάνει την εκπομπή, την είχαμε βάλει ένα ονοματάκι λίγο έτσι κάπως. Και το πούμε το ονοματάκι, έτσι, είχε κάνει βέβαια ένα πάταγο, η αλήθεια είναι, αλλά βγήκε λίγο, κάποιες δεν το θέλανε. Ναι. Από κάποιους άλλους σταθμούς, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν τους άρεσε, γιατί εμπορικά... Ναι, εμπορικά, ναι, φαίνεται, κουγότανε κάπως, λέει. Αλλά και το Exxon Wheels, φαντάζομαι ότι μπορούσε να έχει και, ένα πρόθεμο, κάτι μπροστά. Αυτά. Δεν καταλαβαίνω ναι. Ποια σύμφωνα θέλεις να βάλεις μπροστά. Δεν... Ναι. Από ποια αρχή, όχι, δεν είναι ποια. Τέλος πάντων. Αυτό που βάζεις σφραγίδα το ΣΥΕ, αλλά το ΣΥ δεν θα είναι ΣΥ, θα είναι ΕΣ. Κατάλαβες, δηλαδή γίνει έτσι, αλλά ας το καλύτερα, κράτο πως είναι. Ναι, εντάξει. Κάνε τρομερή δουλειά. Όσοι μας ξέρετε από το 2004 που έχουμε ξεκινήσει με τον Τάσο, υπήρχε μια χρονιά εποχή που δεν το... Σχεδόν μας το είχαν επιβάλει τότε, θυμάσαι, με την διεύθυνση εκείνη, τέλος πάντων, που είχαμε κάποιες, ένα φεγγάρι. Μπράβο, ναι. Και τον κυριούλη γύρω να... Πού είναι εκείνος. Τέλος πάντων, και λέει την εκπομπή, λέει, αυτοκίνητο, λέει, το έχω οραματιστεί. Ακούσω το. Έτσι ακριβώς. Μας σκέφτεσαι και λέει, το έχω οραματιστεί, λέει, το αυτοκίνητο. Και το κοιτάμε τώρα, έχουμε το μάνα. Και καθόμαστε τώρα... τώρα, τι έχει οραματιστεί. Η εκπομπή, ας πούμε, λεγόταν μια πενταετία, εξαετία, οδηγώντας με όρια. Και ξαφνικά μας λέει το θεϊκό, λέει, θα την αλλάξουμε, λέει, όνομα, θα κάνω, λέει, κάτι εμπορικό, και σκέφτομαι αυτό, λέω, πώς θα την κάνετε, και μου λέει, Karma Sutra. Και εντάξει. Karma Sutra, φίλε. Όλες οι στάσεις της αυτοκίνησης. Ο Μάνος έχασε τα μισά μαλλιά από τότε. Εγώ, εμένα κρατήθηκαν, εντάξει. Ναι. Προσπάθησαν. Μπήκε και αυτό το όνομα. Τέλειο, λέει, θα είναι ο Νικολακόπουλος. Θα σε πάρουν με τις πέτρες εκεί πέρα, να ξέρεις. Αλλά δεν πειράζει, τώρα έχουμε και πιο ελεύθερα πράγματα, οπότε δεν είσαι. Άνετα θα είσαι, να ξέρεις. Μπορεί να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει. Πάμε νωρίτερα. Πάμε για διάλειμμα νωρίτερα, γιατί έχουμε προσύντομα από μάτι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 9 μέχρι τις 11 μόνο στο Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο, έτσι που νιώθει την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, Τάσκο Τσάνης και Μάνος Αναγνωστόπουλος εδώ σας κρατούν συντροφιά με τα νέα του αυτοκινήτου.
Πιστεύω ότι έτσι τα λέμε όλα. Σας ενημερώνουμε για όσα περισσότερα φυσικά μπορούμε. Και η ενημέρωση συνεχίζεται με ένα νέο μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο τραβάει τα βλέμματα. Το είδα και το κατάλαβα τόσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έτσι που έκανα και κάποιες διαδρομές προς τα έξω. Είναι το Kia, το ProSeed. Ένα εξαιρετικά όμορφο αυτοκίνητο. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής των προϊστάμενων πωλήσεων της Kia Velmar εδώ στην Θέρμη, τον κύριο πρόδρομο Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, καλημέρα. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά εσείς? Κανα Kia ProSeed έχουμε να πάμε να πάρουμε? Έχουμε. Ας εμάνω φεύγω εγώ. Ετοιμοπαράδοτα έχουμε? Ετοιμοπαράδοτα δεν έχουμε φυσικά, αλλά... Εντάξει, κάποια αυτοκίνητα υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα, κάποια αυτοκίνητα φτάνουν τον Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση είναι κοντινή. Εντάξει, τι είναι ο Ιούνιος? 15 μέρες είναι. Τι είναι ο Ιούνιος? Ο Ιούνιος ήρθε, τι? Ακριβώς. Ήδη βγαίνει ο Μάιος, οπότε μιλάμε για 30 με 40 μέρες. Εντάξει, είναι μια χαρά η παράδοση για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι και ό,τι πιο καινούριο, έτσι. Κύριε Αρβανίτη, μας ακούτε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Ναι, λοιπόν, θα ξαναδοκίμασε λίγο, Σωτήρη. Λοιπόν, Kia ProSeed. Εμείς δοκιμάσαμε το 1,4 τάσο, με τους 140 ύπους. Βγαίνει και χιλιάρι με 120. Άρα πιστεύουμε ότι τους 140 ταιριάζει απόλυτα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αρβανίτη? Ναι, βέβαια. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο το οποίο τράβηξε τα βλέμματα καταρχήν. Δηλαδή, όχι σαν κάθε τι καινούριο, που όσο να είναι το κάθε τι καινούριο μοντέλο που έρχεται τραβάει, αυτό τράβηξε ακόμα περισσότερο. Κατά γενική ομολογία είναι το πιο όμορφο μοντέλο της Kia αυτή τη στιγμή, το οποίο εισάγεται στην ελληνική αγορά. Είναι ένα αυτοκίνητο shooting brake, ένα αυτοκίνητο με κουπέ σχεδιασμό, με εξαιρετικούς χώρους και η σχεδιασία του πραγματικά είναι μοναδική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο άλλο αυτοκίνητο, καμία άλλη εταιρεία στον ανταγωνισμό η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σχεδιαστικά. Πάντως, εμείς που το είχαμε παρκαρισμένο έτσι μερικές φορές και ειδικά ήμασταν και έξω επαρχία, δηλαδή κάναμε διαδρομή Βέρεια, από Βέρεια Έδεσα, έτσι. Πολλοί ήταν αυτοί που πήγαιναν και το κοιτούσαν και μας ρώτησαν και αν βγαίνει εφταθέσιο, γιατί το έβλεπαν έτσι πολύ μακρύ πίσω. Πολλές ερωτήσεις, δεν βγαίνει σίγουρα, πολλές ερωτήσεις. Τους έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το είχαν δει, εντάξει, ήταν και η αλήθεια είναι ότι... Ήταν και από τα πρώτα έτσι που ήρθαν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και το οδηγήσαμε εμείς. Ποιες είναι οι διαφορές? Αυτά ήρθαν ουσιαστικά Ιανουάριο του 2019, δηλαδή πριν περίπου 4 μήνες. Τα πρώτα παραδόθηκαν από τον Φεβρουάριο και μετά. Και αυτό που μας λένε όλοι οι πελάτες που έχουν παραλάβει είναι ότι πραγματικά τραβάει τα βλέμματα. Να πούμε ότι οι διαφορές του, ας πούμε, με το απλό το SID καταρχήν είναι 4,6 μέτρα. Είναι... Ναι, είναι άλλα 29 εκατοστά στο συνολικό το μήκος. Ένα ρεζερβουάρ 600, ένα χώρο αποσκευών 600 λίτρα. Ναι, είναι 594 για την ακρίβεια. Ναι. Ουσιαστικά έχει να κάνει με αυτό το επιπλέον τα 29 εκατοστά που έχει συνολικό μήκος επιπλέον από το κλασικό hatchback πεντάθερο seat. Και βέβαια αλλάζει και ο σχεδιασμός της πίσω όψης, η οποία πραγματικά είναι μοναδική. Και στην ανάρτηση έχουμε 22% πιο σφιχτή είναι πίσω. Κάτι που το έκανε και πολύ πιο σπορτίβ στην οδήγησή του. Ναι, αυτό σε συνδυασμό με την ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, που ουσιαστικά είναι η πιο εξελιγμένη ανάρτηση που φορούν οι κατασκευαστές σήμερα, το κάνει μοναδικό σαν οδική συμπεριφορά. Χωρίς αυτοκίνητο βέβαια να είναι σκληρό, έτσι, για να μην... Νομίζει κάποιος ότι αυτό θα συνδυάζεται με θα είναι σκληρή ανάρτηση και δεν θα είναι άνετο στον δρόμο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άνετο αυτοκίνητο. Είναι αυτοκίνητο που όποιος το πάρει και το ταξιδέψει θα το απολαύσει. Και πραγματικά θα το ευχαριστηθεί. Και θα το ευχαριστηθεί κιόλας, γιατί και το σαλόνι του μέσα έχει τέτοια όμορφη εργονομία πραγματικά και είναι ένα από τα σαλόνια.
Η Kia κατάφερε να συνδυάσει το σαλόν του με πολύ ωραία πράγματα μέσα. Και ναι, έχει σχεδιαστικές πινελιές, οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικές. Γενικά η Kia σε όλες τις εκδόσεις GT Line έχει κάνει φοβερή δουλειά σχεδιαστικά, συμπεριλαμβανομένου βέβαια του ProSeat, το οποίο εισάγεται μόνο σε επίπεδο εξοπλισμού GT Line, το οποίο το διαφοροποιεί και εξοπλιστικά, αλλά κυρίως αισθητικά, τόσο εξωτερικά και άλλο τόσο εσωτερικά. Και όχι άδικα. Δηλαδή η Kia για να επιλέξει μόνο στην έκδοση GT Line είναι το κάτι παραπάνω που δίνει, έχοντας ένα αυτοκίνητο πραγματικά, εντάξει, όμορφο απ' έξω, ναι, αλλά και μέσα θέλει, δίνει το κάτι παραπάνω σε κάποιον ο οποίος θα το αποκτήσει και πραγματικά θα είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο, όταν οδηγεί το αυτοκίνητο στον δρόμο, να είναι άνετα και πραγματικά να αισθάνεται... Ακριβώς, γιατί ξέρετε ότι σίγουρα το πρώτο πράγμα που κοιτάει κάποιος είναι την εξωτερική εμφάνιση, αλλά πει και μετά σίγουρα θέλει, επειδή ο περισσότερος χρόνος περνάει είναι εντός του αυτοκινήτου, να είναι όμορφο και εργονομικά σχεδιασμένο και το εσωτερικό, το οποίο στο προσή το έχουν επιλέξει και το έχουν πετύχει. Να πούμε λίγο για τους κινητήρες που εφοδιάζεται το ProSeed. Οι κινητήρες έχει συνολικά 4. Υπάρχουν 3 βενζίνης, οι οποίοι είναι όλοι turbo. Είναι 1000 κυβικά εκατοστά με απόδοση 120 ύπων. 1300 που είναι με απόδοση 140 ύπων. Και ο κορυφαίος βέβαια, ο 1,6, ο οποίος συνδυάζεται στην έκδοση GT με τα 204. Στα diesel έχουμε την επιλογή του 1,6 με τους 136 ύπους. Είναι όλα τα κυβότια εξατάχυτα και οι κινητήρες εκτός των ισχυρών κυβικών, οι υπόλοιποι συνδυάζονται και με το αυτόματο 7-τάχυτο διπλού συμπλέκτη, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό κυβότιο πραγματικά. Αυτό που είχαμε δοκιμάσει και στο Sportage, έτσι. Ακριβώς. Ωραία, ακριβώς. Ναι. Είναι το ίδιο ακριβώς κυβότιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το μηχανικό κυβότιο που είχαμε στα χέρια μας σε προδιέθετε πάρα πολύ για να δοκιμάσεις το αυτοκίνητο έτσι λίγο πιο sportive και είχε πολύ καλή και κλιμάκωση έτσι και αίσθηση. Ήταν από τα πολύ καλά μηχανικά κυβότια που δοκιμάσαμε τελευταία σε αυτοκίνητα. Ακριβώς. Είναι ένα εξαιρετικό κυβότιο. Το οποίο όπως είπατε έχει πολύ σωστή κλιμάκωση, δεν γκρεμάει σχεδόν πουθενά και πραγματικά θα το ευχαριστηθεί όποιος το οδηγήσει. Και γι' αυτό προσκαλούμε όποιον ή όποια υπάρχει και θέλει να το οδηγήσει, καλώντας το 231-04-74-174 να κλείσει ένα ραντεβού για να μπορέσει να το δει και στο δρόμο για να επιβεβαιώσει αυτά που λέμε. Και ξεκινώντας την τιμή του Kia ProSeed, η οποία είναι από τους 22.000 ευρώ, μέσα στο πακέτο εξοπλισμού έχει πάρα πολλά συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Σωστά, είναι όλα τα συστήματα ασφαλείας στάνταρ, είναι το σύστημα προειδοποίησης με τοπικής σύγκρουσης, το αυτόνομο φρενάρισμα, η ένδειξη αλλαγής λωρίδας κατεύθυνσης και διατήρησης πορείας, ο αυτοματισμός μεγάλης χάλασης κομπολέων, το χειλαστής που είναι το σύστημα υποβοήθησης κίνησης ανηφόρα. Όλα αυτά υπάρχουν στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις του ProSeed. Εννοείται μπρος-πίσω δισκόφρενα, τα οποία είναι τα μπροστά αεριζόμενα, ενδοβιζονικό κλιματισμό, μεγάλη οθόνη αφής, που συμπλαμβάνει κάμερα όπως πορείας και εισιτήρια παρκαρίσματος. Όλα αυτά υπάρχουν στάνταρ. Και να πούμε ότι 22.000 ευρώ ξεκινάει η πρώτη έκδοση, είπαμε έτσι. Σωστά, 22.000 πλέον των εξόδων ταξινόμηση είναι η πρώτη έκδοση, η οποία συμπεριλαμβάνει και μεταλλικό χρώμα δωρεάν. Και από εκεί μετά, ανάλογα τον κινητήρα, μπορούμε να βγούμε προς τα επάνω. Και η full έκδοση πόσο πάει? Εμείς δοκιμάσαμε το 1,4. Ναι. Το 1,4 ξεκινάει 24,690. Το 1,4 είναι 24,690. Σωστά. Είναι ο κινητήρας του 1,4, τετρακύλινδρος, τούρμπο με τους 140 ύπους. Και με τους 204? Με τους 204 είναι στα 28,700. Και εκεί βέβαια είναι το απόλυτο αυτοκίνητο, θα έλεγα. Γιατί διαφοροποιείται πέρα από τον κινητήρα, διαφοροποιείται και αισθητικά, έχει άλλες ζάντες, έχει διπλή απόλυξη εξάτμισης και βέβαια έχει και άλλο επίπεδο εξοπλισμού. Δηλαδή έχει full LED φώτα μπροστά, έχει το αυτόματο παρκάρισμα με στήριξη παρκάρισμα μπροστά, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες. Έχει τα πάντα από την Kia. Παίρνουμε το ολοκληρωμένο. Ναι, με κάτω από 30.000 και με αυτά τα άλογα, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Και συνοδεύεται φυσικά με την εγγύηση. Με την εγγύηση είναι επταετή της Kia, η οποία καλύπτει όλα τα προϊόντα.
και η οποία είναι πλήρης από το εργοστάσιο. Ουσιαστικά είναι η μοναδική εργοστασιακή εγγύηση η οποία φτάνει τα 7 έτη. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, είναι από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα ίδια. Είναι και μεταβιβάσιμη. Ακριβώς, είναι παγκόσμια και είναι μεταβιβάσιμη μέχρι την 7 ετία όσοι διοκτήτες και να αλλάξουν. Που σημαίνει αυτό ότι αν κάποιος ευθύνει στα 5 ή στα 6 χρόνια να το αντικαταστήσει, η εγγύηση μεταβιβάζει στον επόμενο, άρα έτσι θα του δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα και σαν αξία μεταπόληση αλλά και σαν ευκολία μεταπόληση. Πολύ σωστά. Κύριε Ερβανίδη, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην παρέα μας. Για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Έχουμε κάτι καινούριο να έρχεται, έτσι είναι κάτι τελευταίο, έτσι, τίποτα από την Kia. Έχουμε κάτι καινούριο, κάτι να έρχεται, όχι, κάτι οτιδήποτε, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Άμεσα όχι. Kia X-Seed θα έρθει, που είναι το υπερυψωμένο Seed, στη λογική του SUV, το οποίο θα φτάσει εντός του 19 και αρχές του 20 μετά το ηλεκτρικό το Soul. Οπότε αυτά είναι τα δύο τα αυτοκίνητα τα οποία περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς για τον χρόνο σας. Προσκαλούμε όλους όσους θέλουν να το δουν και να το οδηγήσουν. Kia Velmar, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανιών, απέναντι από τα Κτέρ Χαλκιδικής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Σε αυτή την έκδοση που είχαμε συγχαρήσει τον 1,4 με τους 140 ύπους, το οποίο είναι αρκετά γρήγορο, είχε να πούμε λίγο και μερικά για τις επιδόσεις, το 0% ήταν στα 9 δευτερόλεπτα, είχε 240 νομίμετρα ροπής και μια αρκετά υψηλή τελική, 210 χιλιόμετρα την ώρα βέβαια που δεν τη δεις ποτέ και έτσι εύκολα και δεν χρειάζεται. Αλλά το θέμα είναι ότι συνδυαζόταν πάρα πολύ καλά με το κυβότιο, πολύ καλό κυβότιο. Το έχουμε δει το κυβότιο, το έχουμε δοκιμάσει και σε άλλα αυτοκίνητα. Ναι. Ένα παραπάνω, σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο που περιμένεις να σου δώσει πράγματα. Γιατί όταν βλέπεις ένα Kia Proceed και θέλεις να το οδηγήσεις πραγματικά, θέλεις να δεις το ότι ο Κορεάτης έχει κάνει το κάτι παραπάνω και όντως τα συνδέσεις τόσο όμορφα που πλέον σου δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πράγμα πολύ βασικό σε ένα αυτοκίνητο πλέον. Και η ροπή του κινητήρα που είναι από χαμηλά και όταν χρειαστεί πραγματικά μπορείς να κάνεις και την άνετη προσπέραση, αν θα χρειαστεί, αλλά και δεν θα ζωρίσεις τον κινητήρα και να αυξήσεις φυσικά την κατανάλωση όταν θα χρειαστεί το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο να πατήσει παραπάνω το γκάζι σε μια ταχύτητα που δεν είναι εκείνη τη στιγμή οι στροφές που χρειάζεται για να μπορέσει να σου δώσει τη ροπή. Όμως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή στη δίνει από χαμηλά, πραγματικά. Και τώρα, επειδή πες για κατανάλωση, να πούμε ότι η μέση τεστ ήταν στα 6,7. Η μέση του τεστ, έτσι όλο. Βέβαια, μηδένισα σε μια διαδρομή Βέρεια Έδεσα μέσα από τα χωριά, έτσι. Και με εκεί, στροφές και με... Ναι, στροφές. Και εκεί πέρα πέτυχα, ας πούμε, το 4,8. 4,9 νομίζω. 4,8 δεν έχει σημασία. Γιατί σου δίνει απλά τη δυνατότητα να πας μια ταχύτητα επάνω. Άνετα. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να κάνεις τα συχνά κατεβάσματα και ειδικά έτσι, σε κάποιες στροφές μπορείς να μπεις και λίγο γαλλικά που λέμε. Κατάλαβες, έτσι. Το λίγο γαλλικά που λέμε, γιατί ήταν αλλιώς η οδήγηση έτσι, πριν 20 χρόνια. Ανάλογα τη χώρα προέλευσης έμπαινες και στη στροφή. Έτσι ήταν. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά τώρα. Είναι καλό αυτό, Τάσο. Να ξέρεις ότι ό,τι και να πάρεις, η ασφάλεια είναι μια χαρά. Η οδική συμπεριφορά είναι πάνω από το μέσο όρο του οδηγού. Εντάξει, έχει διαφορές, έτσι. Άλλο να πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο 12.000 και άλλο τον 22.000 φυσικά, να έχει διαφορές. Αλλά αν είσαι ένας νορμάλ συνειδητοποιημένος οδηγός, ακόμα και το πρώτο αυτοκίνητο που έχει 8.500-9.000 ας πούμε, δεν θα σε προβληματίσει σε θέμα οδικής συμπεριφοράς, αν δεν θες να κάνεις τίποτα περίεργο, έτσι. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Βασική προϋπόθεση όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο είναι γιατί το χρειάζεσαι, γιατί το θέλεις. Γιατί άλλοι ξεκινούν να πάρουν ένα αυτοκίνητο... Δεν ξέρουν τι θέλουν. Όχι μόνο. Και έχοντας στο μυαλό τους ότι θα δούνε
πράγματα απίστευτα. Και στην πορεία τους γίνει κάτι άλλο. Νομίζω θα πάρουν 120 ύπους και θα είναι όπως ήταν τα Σάξο και τα Ραλή πριν κάποια χρόνια. Τα Σάξο και τα Ραλή πριν κάποια χρόνια, εδώ μεταξύ, η παγίδα, η μεγάλη. Ενώ τα αυτοκίνητα είχαν, ας πούμε, τη ζυγαριά πίσω, λίγο χαμήλωνε τη ζυγαριά και βάζει μπροστά μόνο κάτι λίγο αμορτισέρα, λατήρια, ας πούμε, τα αμορτισέρα του Σιάσμπεν, αλλά λίγο χαμήλωνε μπροστά. Τι κάναν τώρα, τα κατεβάζανε κάτι 4,5 πόντου, κάτι 6. Έφευγε το αυτοκίνητο, έφευγε τόσο φέτα που λέμε. Μια και καλή. Μια και καλή. Όχι να προλάβει να αντιδράσει. Δεν προλάβαινε να αντιδράσει, δεν υπήρχε. Ενώ από μόνα τους είχαν ένα ωραίο, σωστό πατηματάκι, είδε ο λαός να δει το παραπάνω. Και πάει μου χαμηλώνει 6. Αν δεν χαμηλώνει 6 πόντους αυτοκίνητο που έχει 800 κιλά. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει λογική, έτσι. Άλλο να πεις ότι θα χαμηλώσω ένα αυτοκίνητο του 1,5 τόνου. Έτσι. Πώς. Το βάρος θα σε δώσει χρόνο αντίδρασης. Αν δεν έχει βάρος, θα φύγει τόσο εύκολα. Παπ, έτσι με τη μία. Ούτε θα καταλάβεις. Και με κινητήρα το 1600. Ναι. Και τώρα έχει φτάσει 1000 με 120 με το turbo που πρέπει να μάθουμε να οδηγούμε και με turbo κινητήρα. Πλέον. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι παίρνουν και δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν να δουν όταν σου λέει «Α, είναι turbo πλέον και οπότε θα κάνω και πράγματα παραπάνω». Ο κόσμος δεν ξέρει δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Έτσι, φεύγεις από ένα ατμοσφαιρικό το οποίο θέλει να αλλάξει ταχύτητα στις 3 και στις 3,5 και πάει σε μια τεχνολογία η οποία μπορείς να αλλάξεις στις 2 και εσύ 1800 και τι γίνεται. Και επιβαρύνει το μοτέρ, αλλά το θέμα είναι ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να πάει και να κάψει 5,5 λίτρα, ας πούμε, του καίει 8 και λέει 8 και φυσικά και 8. Άμα το κάνεις όπως έκανες στο Nissan το Sunny κάποτε, θες να οδηγήσεις και αυτό στις 3,5, φυσικά θα σε κάψει. Αυτό το βάζουν όλοι, η φιλοσοφία του Turbo είναι να δουλεύεις χαμηλά και όποτε χρειαστείς ροπή να την έχεις. Δηλαδή 1500 στροφές, 1800 αλλάζεις. Δεν. Εντάξει, λέει Turbo είναι. Ναι. Θα μπορείς να τρέξεις και παραπάνω. Ναι. Αλλά... μετά και άμα δεν ξέρεις πώς θα κάψεις, θα κάνει. Ένα σου πω τώρα κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Είσαι κακός άνθρωπος. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Είσαι κακός άνθρωπος. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Στον κόσμο και συγγενικά σε όλο το ηλιακό σύστημα. Έτσι, αν υπάρχουν και αλλού χώρες. Μια Ελλάδα αντίστοιχη σε άλλο. Ναι. Σε άλλο δηλαδή, που κάνουν 47 εγγένεια. Έτσι, σε βαγόνια που δεν κινούνται, σε γραμμές. Σε στάσεις μετρό, οι οποίες μόλις τις φτιάξανε. Σε μάρμαρα, σε πλακάκια, σε γρομπετό. Κάτσε. Σε οτιδήποτε. Σου φέρα το βαγόνι. Το είδες στην έκθεση. Σου ξαναφέρα το βαγόνι. Φιλή. Δεύτερη φορά. Το είδες στην έκθεση. Περίμενε, κάτσε τώρα. Ναι, ναι. Το βαγόνι. Ναι. Κάνα μια στάση μετρό. Την είδες. Να μην σου πω ότι την περπάτησα κιόλας. Έτσι. Ναι. Τώρα σου φέραν όλο το σειρμό. Τον διασυρμό δεν ξέρω πότε θα το φέρουνε. Πραγματικά να πούνε, ρε φίλε, ότι. Άδικο προαίρετος άνθρωπος. Δεν υπάρχει πραγματικά. Και πηγαίνουν μέσα και κάθονται, ρε φίλε, δηλαδή να τους βγάλουν φωτογραφίες. Ναι, ρε φίλε, αυτό με, με τα καπελάκια ασφαλείας. Αυτό είναι φωτογραφία. Και τα πράσινα γυλαίκα και όλα αυτά. Έτσι, ότι βγήκα φωτογραφία μέσα, ας πούμε. Πώς δεν κρατούσε ο άλλος και από ένα χερούλι έτσι, το χέρι του έτσι, να κρατήσει έτσι ψηλά που είναι στο λεωφορείο του Άστεκη, ότι να μην κουνηθεί και πέσει κάτω, ας πούμε, από το ακίνητο βαγόνι. Ναι. Τράγικο, φίλε. Τραγικό. Γιατί? Δεν υπάρχει. Κάθονται να δείξουν μια φωτογραφία ωραία, να σου δείξουν τον σειρμό του μετρό. Μυρίζει καινούργια, θα ξεμπαίνει μέσα και μυρίζει καινούργια, εκείνο τη μυρωδιά. Πώς μπαίνει στο καινούργιο αυτοκίνητο, έτσι. Έτσι που μυρίζει δηλαδή αυτή τη μυρωδιά. Πραγματικά. Και ξέρεις ότι αυτό ο σειρμός που φέρανε θα μπει σε λειτουργία μετά από κάποια χρόνια. Θα μείνει εκεί. Τι άλλο να πεις. Ναι, έχουμε το πρόβλημα αυτό τώρα και θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Κοτσάνης είσαι. Θα λύσεις όλα. Γιατί είσαι εδώ πέρα να λύσεις όλα τα προβλήματα. Έλα ρε. Άμα το βρω, θα λύσω. Άμα δεν το βρω.
Αυτό το κάνω χειρότερο. Λοιπόν. Πάμε λίγο συγχωρηθούμε με τον ταχύτερο άνθρωπο. Ήταν. Μάλλον παραμένει ακόμα γιατί κακά τα ψήματα. Έσπασε το ρεκόρ. Να σπάσει το ρεκόρ του Usain Bolt είναι λίγο δύσκολο. Και να σου πω κάτι, είναι σαν το μετρό Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Και όταν λέμε για marketing, εννοούμε marketing. Έτσι. Πήρε λοιπόν η εταιρεία η συγκεκριμένη, παρουσίασε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το όνομά του. Ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο με το όνομα του Usain Bolt. Εντάξει, ταιριάζει κιόλα. Τι άλλο θέλετε. Ταιριάζει κιόλα το όνομά του. Ο Usain Bolt έχει αποχωρήσει την εργοδάσια εδώ και κάποια χρόνια και έτσι αποφάσισε πλέον ως επιχειρηματής, γιατί έχει κερδίσει πολλά από τον αθλητισμό, να βγάλει, να δει σε συμφωνία με μια εταιρεία η οποία έχει το επίθετο πλέον στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι 3 ηλεκτρικά σκούτερ, τα οποία είναι το Bolt Original, το Bolt One και το Bolt Chariot, το οποίο είναι ιδανικά ταξίδια μέχρι 3 χιλιόμετρα. Αυτά είναι για σένα. Έτσι. Έτσι, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλημέρα στον τεράστιο τον Γιώργο Χατζή, τον φίλο μου τη Βέρεια που... Ήδη δέχεται προπαραγγελίες η εταιρεία και το αυτοκίνητο αυτό το συγκεκριμένο να κοστίζει 8.950 ευρώ. Γιώργο, καταλαβαίνεις ποιος φέρνει θέματα έτσι για ηλεκτρικά έτσι. Αυτοκίνητα εδώ στην εκπομπή, Τάσο Κοτσάνης. Σε φαντάζομαι πραγματικά. Έχω ένα Bolt. Έχω ένα Bolt. Έτσι. Ναι. Εντάξει, ταιριάζει σου είπαμε. Είναι με το Volt, πάει Bolt. Τώρα αυτό να ξέρει. Ναι. Είναι και λογοπαίγνιο. Έτσι, είναι έτσι, λογοπαίγνιο. Έτσι. Γιατί έχουμε εταιρεία τέτοια. Όχι. Και είναι αλλιώ. Θα τα συνδυάσουν όλα. Λοιπόν, είναι 10:25 να πω λίγο μερικέ καλημέρε που έχουν έρθει γιατί δεν θέλω να τι χάνουμε τι καλημέρε. Ο κόσμο στέλνει μηνύματα. Έτσι. Και πρέπει να δείξουμε και το βάθο τη εκπομπή. Έτσι για να ζηλεύουν μερικοί. Στο φίλο μας τον Γιώργο τον Φατούρο, στο Θέμη τον Εθαλίδη από Σουηδία που μας ακούει, στον Άκη τον Καράζ, στον Γιώργο τον Χατζίδη από Βέρεια που λέει The Electric Boy Τάσος, έτσι, πάρα τα να έχεις. Στον Γιάννη τον Σπυρόπουλο, στον Φίλιππο τον Δούλη, Δούλης ή Δούλης, Φίλιππος. Δούλης. 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 Υπάρχει Δούλης. Δούλης. Εντάξει. Στον Γιώργο Καρυπίδη από τη Σύνδο, στον Χρήστο από Καλαμαριά, στην Κωνσταντίνα την STR, στην Έλενα την Άπη, στον Σταύρο που μεταφέρει συνεχώς πάνω κάτω, λέει και μας ακούει κάθε Σάββατο ανελιπώς, στον Τζόντο Ραγκάτσι, στον Τζόρτζ από Καστοριά, στην Σούλα από Ιερισσό, στον Νικόλα με τον Μουρατίδη με τους ανελκυστήρες, στον Πανίκο, στον Αστέριο, στον Γιώργο τον Βαρέτιμο, στον Θόδωρο και στον Αλέκο και στα παιδιά, στον Ραγκάτσι τον Παύλο, στον Δημήτρη τον Ψαρά, στον Παναγιώτη τον Πρόεδρο, στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο του Μανώλη του Σαλούρα από Αθήνα από τους Τέσσερις Τροχούς, στον Θανάση Τουρλικιώτη, στον Πασχάλη, τον Παπάζογλου, ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, στον Βασίλη τον Παλαιοκώστα κάτω από Αθήνα, στη Μαριάννα, στον Τάσο Τάσο, είδες, Μαριάννα, Τάσο, δηλαδή, πώς είναι ζευγάρι. Λοιπόν, ξέρω εγώ, στον Γιάννη τον Καραγιοζίδη από Κλικής, στον Μπίλια τον Παντελή, στον Μπίλι τον Κλαμπ, στην Κυριακή από την Κερασιά, στον Στέφανο από Καλαμαριά, στην Αναστασία από Βόλο. Νομίζω τα είπα όλα. Στον Παναγιώτη τον Σιούπη, στον Τζόρτζο τον Χωρή, στον Άκη τον Ανδρώνη και στον Παναγιώτη τον Νικολάου. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Πάμε για το τελευταίο μέρος μιας εκπομπής σήμερα που μπορώ να πω ήταν λίγο πολύ σύνθετη. Έτσι, αρχίσαμε λίγο χαλαρά, μετά πήγαμε λίγο πιο δυνατά, μετά λίγο πιο χαλαρά, μετά λίγο πιο δυνατά. Έτσι λίγο ότι είχαμε διάφορες. Εξάρξεις εδώ πέρα. Πάμε έτσι να πούμε λίγο και τα τελευταία θεματάκια για σήμερα. Να πούμε για τις αγαπημένες όλων τις γυναίκες. Όχι όλων βέβαια, εντάξει, αλλά τουλάχιστον θέλω να πιστεύω των περισσότερων αντρών ότι είναι οι αγαπημένες οι γυναίκες. Έτσι, γιατί οι εποχές είναι και αλλάζουν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες μάρκες αυτοκινήτων που οι γυναίκες δείχνουν μια ιδιαίτερη αδυναμία για αυτές. Έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα που αναλύθηκαν περισσότερα από 30 εκατομμύρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ήταν διαθέσιμα προς πώληση στις διάφορες ιστοσελίδες αυτοκινήτων και ήρθαν σε επαφή με τους καταναλωτές, καταναλώτρες μάλλον. Και οι προτιμήσεις των γυναικών που βασίζονται σε υπολογισμό της σύγκρισης ποσοστών των ερευνών έναντι των ανδρών. Και έτσι, πρώτο, Τάσο είναι
το μίνι. Έτσι. Το μίνι το οποίο έτσι οι γυναίκες είναι κατά 18% πιο πιθανό να αγοράσουν ένα μίνι από ότι οι άνδρες. Γιατί τα βρίσκουν χαριτωμένα. Στην Κίνα για παράδειγμα το 80% των ιδιοκτητών είναι μίνι, είναι γυναίκες. Και μετά έχουμε τη Mazda. 21% περισσότερες πιθανότητες να αγοράσουν Mazda οι γυναίκες και όχι το αντρικό κοινό. Και αυτό προκαλεί μια έκπληξη, νομίζω. Έτσι, προκαλεί έκπληξη το Τάσο Κουτσένη. Mazda 2. Ναι, Mazda 2. Μετά MX5 γυναίκα λίγο δύσκολα. Ακόμα πιο δύσκολο. Στα δύσκολα πολύ πήγες. Λοιπόν, Nissan. Juke, Note, Leaf. 23% τείνουν οι γυναίκες να αγοράσουν ένα το Note, Nissan. Γιατί, άντε, το Juke είναι ιδιαίτερο, γιατί ναι, είπαμε. Το είναι... Note γιατί. Γιατί βλέπεις όμως και το Jazz. 32% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να επιλέξουν ένα μοντέλο της ιαπωνικής μάρκας, έτσι. Όχι άδικα. Ναι, το θέλουν. Το μικρό. Το αγαπάνε. Ναι. Και οι άντρες μπορεί να προτιμούν τα Audi, αλλά οι γυναίκες είναι 56% πιο πιθανό να αγοράσουν ένα Volkswagen. Και πάλι βλέπουμε έτσι την τάση του γυναικείου κοινού να έρχεται από πιο απλοϊκά και πρακτικά οχήματα. Όπως αυτά που κάνει η γερμανική μάρκα. Να αντιθέσει με τις. Δηλαδή θα πάνε να πάρει ένα πόλο η γυναίκα, ας πούμε. Ναι. Και πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε στον Κορεάτη. Hyundai. 67%. Νομίζω με το ποσοστό. i20. Αλλά και η Kia. Έτσι, οι γυναίκες έχουν διπλάσια πιθανότητα να επιλέξουν αυτοκίνητο Kia σε αντίθεση με τους άνδρες που δείχνουν ότι παρά τις γενικές διαφορές μεταξύ των οχημάτων Hyundai και Kia, οι γυναίκες επιλέγουν Kia. Αυτό που είναι το πιο ελκυστικό για τις γυναίκες ήταν το Rio. Ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Εδώ είμαστε. Πάλι με ένα ποσοστό 67%. Αυτά λένε οι έρευνες, Τάσο. Δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα λένε οι έρευνες. Και όταν λέει η έρευνα, που και πέρα τι να πούμε εμείς. Έτσι. Και να πούμε έτσι ένα νέο για όλους εσάς. Για όλους εμάς μάλλον. Για όλους εμάς μάλλον. Έτσι, όχι, βάλουμε, βγάλουμε τους εαυτούς μας απ' έξω. Ήρθε η ώρα. Έτσι. Επιτέλους. Πηγαίνετε. Στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Δείτε πόσα χρήματα έχετε στην αποταμίευση που κάνετε κάθε μήνα όλοι σας. Ναι. Επίσης. Και έχετε κάποια χρήματα στην άκρη. Και μιλάμε για αυτούς που έχουν παιδιά. Εντάξει, δεν μιλάμε για τους ελεύθερους. Αυτοί εννοείται ότι κάνουν ποταμίευση. Πάμε για αυτούς που έχουν παιδιά. Ναι. Και ήρθε η ώρα, ρε παιδί μου, να θέλουν να αγοράσουν ένα γρήγορο, καλωστημένο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ένα όνομα το οποίο πραγματικά. Θα σε ανταμείψει. Η φαντασία σου ουριάζει έχοντας αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο στα χέρια σου να θέλεις να πας σε μία πίστα, όχι στους δρόμους, και να απολαύσεις πραγματικά τις αρετές του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Λοιπόν. Πας λοιπόν στην τράπεζα και βλέπεις πόσα έχεις στην άκρη. Με την αποταμίευση που έχεις κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Εννοείται. Και ήρθε έτσι επιτέλους αυτή η μαγική ώρα να αποκτήσετε όλοι μία Toyota Supra. Έτσι. Τη νέα Toyota Supra. Που τιμολογήθηκε. Έτσι, τιμολογήθηκε για την Ελλάδα. Έτσι, πριν τα πούμε ακριβώς ποσά και τέτοια, να σας πούμε ότι οι παραγγελίες έτσι ξεκίνησαν. Εξακύλινδρο τρίλιτρο κινητήρα με 340 ύπους και 494 νημόμετρα ροπής. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός αυτόματου κυβωτίου 8 σχέσεων, ενώ για τα 0% χρειάζονται 4,1 δευτερόλεπτα. Ήδη τον φτιάχνεις. Ήδη φτιάχνονται όλοι τώρα. Ακούν τις επιδόσεις, ακούν τη ροπή που έχει, τα άλογα. Θες 0% 4,1. Μια τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε λες, έχω κινητήρα, αξιόπιστο, ύπους 340, κοντά στα 500 νημόμετρα ροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να έχεις 500 νημόμετρα ροπής στους τροχούς. Ναι. Επιδόσεις 0% σε 4 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Τα 250 δεν το κοιτάμε, άρα έχω και τελική. Ναι. Τρεις αποχρώσεις. Εξοπλισμός θα είναι... Ό,τι το πιο καλό και δυνατό θα έχει να δώσει το Toyota, ειδικά σε ένα τέτοιο σπορ μοντέλο. Τρεις αποχρώσεις. Οπότε είσαι ικανοποιημένος, δες, τι θα διαλέξω, σε κόκκινο, σε άσπρο. Λεπτομέρειες, άσπρο και μαύρο έχει. Ναι, κόκκινο, άσπρο και μαύρο.
με ζάντες και δεν συμμαζεύεται να είναι εκπληκτικές. Ναι. Εκδόσεις. Την τιμή θα μας την πεις τώρα ή θα κάνεις πρώτα διαφήμιση, κάνεις, τι κάνεις τώρα. Την πω εγώ. Θέλω να πάω στην τράπεζα κάτω να δω. 85.000 ευρώ. Έτσι. Καλά ακούσατε. Ναι. Όσο κάνει μια BMW M2 Competition, η οποία έχει 410 άλογα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Είσαι κακός. Πού είμαι κακός. Είσαι κακός. Δηλαδή... Α, πήγες γιατί έχει BMW κινητήρα. Εντάξει, εντάξει. BMW κινητήρα δεν έχει. Εντάξει, εντάξει, αυτό, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Τι είπα. Χαλάζω εγώ χατήρι, εντάξει μάλλον. Είμαι και ευαίσθητος, μη φωνάζεις, θα φύγω, δεν θα κάνω εκπομπή, να ξέρεις. Θα φύγω τώρα, δεν θα κάνω άλλο. Ναι. Την έχεις πάνω σου. Ποια? Την κάρτα. Την κάρτα, φυσικά πάντα την έχω πάνω μου την κάρτα. Τι κάρτα θέλουνε, Mastercard θέλουνε. Κάτσε να δω τι έχω, έχω αυτές τις ταξιδιωτική για μίλια, θέλει κάνει, όχι. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, να σου πω κάτι. Καταρχήν αγοράζεις ένα μύθο. Έτσι. Μπορεί να είχα εγώ τη διαφωνία ότι θα ήθελα ένα μοτέρ Toyota για τους ρομαντικούς λόγους. Ναι, για ρομαντικούς λόγους. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Επειδή δεν κοιτάνε οι εταιρείες ρομαντικούς λόγους. Όχι, όχι, ήθελα ας πούμε, να κάτσει Toyota και να ασχοληθεί τέτοιο. Εντάξει, πήγε από το στην... πήγε επί της ασφαλούς οδού. Πήρε το μοτέρ αυτό της BMW που είναι λίρα 100. Το έβαλε και έτσι, εντάξει. Δεν σ' άκουσε. Αυτό να, αυτά τα λάθη κάνουνε. Καταρχήν να ξέρεις ότι αν με ακούγανε, όχι πολύ, ναι, λίγο. Εγώ τους είπα, παιδιά, δεν. Ένα μεροκαματάκι να έρχομαι να συμβουλεύω πέντε πράγματα. Ναι. Έτσι. Αν με ακούγανε λίγο, θα είχαν δει διαφορά στις πωλήσεις, να ξέρω, αλλά δεν με ακούν. Αυτά τα λάθη. Δεν μ' ακούνε. Να οι άπνες αυτά τα λάθη κάνουν. Δεν μ' ακούνε. Από πότε να το πω. Από πότε. Από το 90 ας πούμε, που άρχισα να σκαμπάζω πολλά παραπάνω ας πούμε, για αυτοκίνητα. Επειδή οδηγήσαμε την M2. Ήθελα να... Επειδή οδηγήσαμε την M2 στην ναι, ναι, την οδηγήσαμε την M2. Έτσι, ναι. Ναι. Και είδες πραγματικά το τι μπορεί να σου προσφέρει μια M2 με το συγκεκριμένο ναι, κινητήρα. Ναι. Γιατί όχι δεν κάθεσαι σκεφτείς ότι πραγματικά αυτός ο κινητήρας ναι, θα ταιριάξει σε ένα άλλο ναι, αυτοκίνητο μιας άλλης φιλοσοφίας. Μαζί σου, ναι. Ό,τι πεις εσύ. Και ξαφνικά το πήγες για ρομαντισμούς. Και να σου πω και κάτι. Γιατί όχι, και να σου πω και κάτι. Έπρεπε... Εμένα μου αρέσει η M4. Αυτά. Εντάξει. Αυτό που έκανες είναι ναι, πολύ άσχημο. Γιατί αυτό. Μα μ' αρέσει. Ή γιατί αυτό. Γιατί είναι πιο μακρύ το κουπέ. Έτσι. Εγώ θέλω να μ' αρέσουν αυτά πιο μακριά κουπέ. Εγώ θα παίρνω 5. Ναι, εντάξει. Εσύ είσαι και Λάρες, είπαμε. Ναι, ρε, τα 180 χιλιάρια και τα έχεις στην άκρη. Αν πάρεις αντί αυτό και θα πάρεις αυτό. Όχι, εμένα με βολεύει και μου φτάνει. Μου περισσεύει μια M4. Να ξέρετε ότι το αυτοκίνητο πραγματικά δεν πρόκειται να φύγει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να φύγει το αυτοκίνητο δηλαδή, από το δρόμο. Πρέπει θα να... Στους ελληνικούς δρόμους. Στους ελληνικούς δρόμους. Ναι, θα, ναι. Δεν θέλει τόση προσπάθεια. Εμείς οδηγήσαμε σε πίστα, τώρα στους ελληνικούς δρόμους δεν θα θέλει τόσο, δεν χρειάζεται. Αλλά όταν μπαίνεις σε μια πίστα με τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα και κάθε φορά προσπάθεις. Βα, ήταν ένα απίστευτο πράγμα. Δηλαδή είχαμε τον δοκιμαστή της BMW, της M, που είχε έρθει και μας έλεγε ας πούμε στρέψτε, πάμε πιο γρήγορα τώρα. Τώρα πάμε το γύρο τον άλλο, θα τον κάνουμε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Την επόμενη μέρα εμείς πονούσαν τα πλευρά μας από τα G, χωρίς πλάκα, δηλαδή όσο και να ακούγεται, πονούσαν τα πλευρά μας από τα G και ο άλλος ήταν με ένα χέρι και στο άλλο χέρι κρατούσε το walkie-talkie. Και μας μιλούσε εμάς να ακούμε μέσα από το που... Και λες τώρα τι κάνει ο άνθρωπος. Και δεν πλησιάσετε καν τα όρια του αυτοκίνητου. Όχι, δεν υπάρχει να τα πλησιάσουμε τα όρια του αυτοκίνητου. Απλά ο συγκεκριμένος. Εντάξει, τώρα εντάξει. Είναι... Αυτή είναι η δουλειά του, έτσι, γι' αυτό πληρώνεται. Το όριο του αυτοκίνητου συγκεκριμένου θα πρέπει να απενεργοποιήσει ό,τι επίπεδο ασφαλή και ηλεκτρονικό έχει επάνω στου τροχού και να βάλει σε μια διαδικασία το αυτοκίνητο να είσαι εσύ, η ροπή του, η υποδύναμή του και η τροχή. Δηλαδή με ό,τι αυτό συνεπάει, χωρίς να παρέμβει το αυτοκίνητο στις στροφές και στα λάθη που μπορεί να δημιουργηθούν και να σου φύγει το αυτοκίνητο. Εκεί θα καταλάβεις πραγματικά
το τι δυνατότητες έχει και το πόσο εσύ μπορείς να το πας. Δύσκολα. Δεν θα τις ανακαλύψουμε τις δυνατότητες. Μέχρι και οι ίδιοι ακόμα δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, που οι άνθρωποι είναι, η δουλειά τους είναι επαγγελματίες οδηγοί. Λοιπόν, όταν λοιπόν σου δίνει η BMW το συγκεκριμένο μοντέλο με ό,τι αυτό έχει μέσα εξοπλισμένο για την υποστήριξη του οδηγού και καταλαβαίνεις ότι δεν σου επιτρέπει να φύγεις από το δρόμο. Δεν σου το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Μπες πιο κοφτά, μπες πιο ανοιχτά, μπες στη μέση. Προσπάθησε να κάνεις τσαλίμια με το τιμόνι. Το αυτοκίνητο είναι εκεί. Μαζί σου. Δεν θα σου το επιτρέψω να το κάνεις αυτό. Σε μια πίστα η οποία έχει τις δυνατότητες να κάνεις περισσότερα πράγματα από ό,τι στους δρόμους. Και όμως το αυτοκίνητο πραγματικά δεν σου επέτρεπε να κάνει, να γίνει το παραμικρό το λάθος. Και αν πήγαινε να κάνει το λάθος, σε χιλιοστά δευτερολέπτου σε διώθωνε. Το μόνο θέμα που είχαμε, η μόνη περίπτωση που αναγκάσαμε το αυτοκίνητο πραγματικά να παρέμβει, γιατί πήγε να φύγει, ήταν στην M2, γιατί ήταν πολύ πιο ελαφρύ. Μπορούσες να κάνεις περισσότερα πραγματάκια έχοντας ένα ελαφρύ αυτοκίνητο με πάρα πολλούς ύπους, αλλά δεν. Δηλαδή στην κίνηση συγκεκριμένη τη στροφή που το εσάκι που κάναμε με τον Μάνο μαζί, δεν. Και το αυτοκίνητο απλά στήριξε λίγο. Φαντάζομαι. Ναι, όχι, όλοι προσπάθησαν. Δεν υπήρχε δημοσιογράφος είτε από τους Αθήνα είτε από εμάς από εδώ να προσπαθούν. Όλοι στην προσπάθεια μείναμε. Δηλαδή είναι αυτό το. Μείναμε στην προσπάθεια, δεν τα καταφέραμε. Αν και θα θέλαμε πάρα πολύ όλοι μας, παιδί μου, να μπούμε συνοδηγοί στους δασκάλους εκεί που ήταν οδηγοί αγώνων της BMW και να μας κάνουν ένα γύρο, ειδικά στην M5, χωρίς τα ηλεκτρονικά συστήματα. Και μισό γύρο θα έλεγα. Ένα γύρο. Μισό θα αντέχαμε μισή. Ναι, όντως. Μισό θα αντέχαμε μισή. Αλλά ένα ολόκληρο γύρο χωρίς τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου πραγματικά θα ήταν. Να καταλάβεις ότι τι μπορείς να πάθεις. Χωρίς αυτά. Χωρίς αυτά. Mm. Κάτι που έχεις στα δικά σου αυτοκίνητα, όχι φυσικά με τους ύπους. Όταν παίρνεις 140-150 ύπους, παίρνεις ένα αυτοκίνητο καινούργιο και λες: πάω εγώ τώρα, έχω 150 ύπους στον δρόμο και πάω να κάνω πράγματα τα οποία χωρίς να έχω την ικανότητα να τα ακολουθήσω κιόλας. Γιατί το αυτοκίνητο θα σε βοηθήσει μέχρι ένα επίπεδο. Μετά από εκεί πέρα είσαι εσύ και ο Θεός. Τέλος πάντων. Να πάρουμε λίγο μια ανάσα, να ακούσουμε λίγο τραγουδάρα. Μισό. Και πάμε εκεί. Οι λάτρεις της ιταλικής φίρμας Αλφα Ρωμαίο είναι πάρα πολλοί. Η είδηση αυτή την είχε τη φήμη της πριν μερικούς μήνες, καθώς περιμέναν την επισημοποίησή τους από το συγκεκριμένο σύλλογο των ιστορικών οχημάτων της Αλφα Ρωμαίο για να επιβεβαιωθεί. Πλέον επιβεβαιώθηκε. Η Αλφα Ρωμαίο λοιπόν έρχεται, η ιστορία της Αλφα Ρωμαίο έρχεται στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξαναέρθει και το 2009 σε ανάλογη εκδήλωση κάνοντας το γύρο της Ηπείρου και της Κέρκυρας, το 2014 το γύρο της Πελοποννήσου. Τώρα πλέον 2019 είναι ο γύρος της Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος σύλλογος, ο Ρετζίστρο Ιταλιάνο Αλφα Ρωμαίο, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1962 στην Ιταλία και διατηρεί την παράδοση των μοντέλων της Αλφα Ρωμαίο. Έχει επίκεντρο την ιστορική έδρα της εταιρείας στο Μιλάνο. Έχει περισσότερο από 1.700 μέλη σε όλο τον κόσμο. Και στις σχετικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται παρουσιάζουν μερικά από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα της μάρκας, τα οποία μιλάμε για αυτοκίνητα 70-80 χρόνων. Έτσι λοιπόν η φετινή χρονιά επέλεξε το γύρο της Μακεδονίας να κάνει. Θα διαρκέσει από τις 5 Ιουλίου στις 12. Οι συμμετέχοντες θα επισκέπτονται με μερικές από τις πιο χρωστές Αλφα Ρωμαίο μέρη μοναδικής ομορφιάς, όπως θα είναι η Καστοριά, θα πάνε στις Πρέσπες, θα πάνε στον Ιμφαίο, θα πάνε στη Βεργίνα αλλά και στο Άγιο Όρος. Φυσικά παράλληλα με κέντρο την Θεσσαλονίκη μας εδώ, την οποία θα έχει βάσει το group για 5 μέρες, θα οργανωθούν παράλληλες εκδηλώσεις και έκθεση των ιστορικών αυτών αυτοκινήτων. Για όσους έχουν την
στην κατοχή τους κάποιο μοντέλο Αλφα Ρωμαίο το οποίο συντηρούν και πραγματικά θα θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να βρεθούν με τους συγκεκριμένους τρελούς για μένα οδηγούς τέτοιων αυτοκινήτων. Μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ελληνικό σύνδεσμο του RIAR, με τον κύριο Άγγελο Παπούλια, και το email του είναι angelospapoulias@gmail.com. Να έρθουν σε συζήτηση μαζί τους για να μπορέσουν, όταν πλέον έρθουν εδώ στην χώρα μας, να μπουν και αυτοί στις εκδηλώσεις και να ευχαριστηθούν πραγματικά με ένα μοναδικό τρόπο, έχοντας ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην κατοχή τους, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα. Να το ευχαριστούν όσο δεν γίνεται, γιατί κακά τα ψέματα, έχοντας τέτοια αυτοκίνητα στην κατοχή κάποιου ιστορικά μοντέλα, και όταν έρχονται και άλλοι που έχουν την ίδια τρέλα με σένα, το ευχαριστήσει ακόμα παραπάνω. Έχουμε τέτοιους στη χώρα μας. Οπότε λοιπόν, angelospapoulias@gmail.com, επικοινωνείτε μαζί του και να μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την εκδήλωση. Και μόνο που σκέφτομαι την εικόνα όλων αυτών των παλιών αυτοκινήτων στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αραγμένο το ένα δίπλα στο άλλο, θα είναι μία από τις πιο τέλειες φωτογραφίες. Να πάμε. Να πάμε να φωτογραφηθούμε. Αφού είσαι το GNTM, τον FM, σε πάω να σε βγάλω μια φωτογραφία δίπλα εκεί πέρα στα μοντελάκια. Τι να σε κάνω, έτσι σε αφήσω. Όχι, απλά πρέπει να πας εσύ. Είναι να καταλάβεις τι σημαίνει ιταλικό design. Το τι σημαίνει ιταλικό design, ας το ξέρω, μην ανησυχείς. Έτσι. Πρώτος ήμουνα που πήγα και αγόρασα τις Βέρες όταν βγήκε η Τζούλια. Το κουτάκι με τις Βέρες. Τι να περιμένω, το 145 να περιμένω. Τι να περιμένω. Το 155, το 33. Ένα Α75 είχα που τότε, ας πούμε, και έτσι, που ήταν κακό και μ' άρεσε, γιατί ήταν κακό. Α! Έτσι. Και μετά τα άλλα ήταν... Ήμουν νιώσει και γέρασα. Τα ωραία. Ήτανε πριν 30 ετίας. Ναι, συγκεκριμένο στην Αλφα Ρωμαίο, σου λέω, και γενικά για τα λίγο design. Α, θέλω να μέσα στην Αλφα Ρωμαίο, μέσα στην Αλφα Ρωμαίο. Ναι, τι να πω για τη Φεράρι, ας πούμε, που δεν θα αποκτήσω... Μάλλον δεν θα αποκτήσει ποτέ, γιατί εγώ το έχω στο πρόγραμμα, να ξέρεις. Το έχω βάλει πρόγραμμα, ήδη μαζεύω, να ξέρεις. Θα πάρεις και το Σούπρα. Όχι, αδερφούλη, να ξέρεις. Όχι, τα μαζεύεις τα αυτοκίνητα, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν να πάρω έτσι ιαπωνικό μέσα σε εισαγωγικά, για να μην αρχίζει και φωνάζει κανένας εδώ, σούπερ καρ, ας πούμε, ή θα έπαιρνα GTR ή θα έπαιρνα NSX. Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Και NSX... Μπορεί να έχω μεγαλώσει μέχρι τότε να μην ακούω πολύ θόρυβο. Μικροκινητήρας, έτσι. Αέρας πηγαίνεις. Λέμε τώρα. Αν ήτανε. Αν ήτανε. Εντάξει, το έχεις βάλει στο πρόγραμμα, έχεις θέσει στο στόχο σου, οπότε ναι, στα επόμενα χρόνια. Ναι, τώρα έχουμε 18 ΜαΊου 2019, έτσι. Μέχρι 18 Μαΐου 2029, έτσι, θα ποστάρω μια ωραία φωτογραφία με ένα εργαλείο πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Έτσι, τέλος. Ένα τέλος, το έχω βάλει στο τέλος. Καταγράψω από πάνω, είναι δικό μου. Ναι, και θα γράψω στο τότε Facebook που δεν θα υπάρχει Facebook, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Ας πούμε, θα λέω αυτό. Αυτό. Να το. Το πήρα. Είναι δικό μου. Ναι. Δεν μου το πάρει κανένας. Θα γράφω από κάτω, δεν είναι δοκιμή. Ξέρεις γιατί το έχω ακούσει αυτά. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν είναι... Δηλαδή, κάποιοι παλιοί, ας πούμε, γνωστοί, παλιοί συμμαθητές αυτά. Με βρίσκω στο Facebook, μου λέει πώς αυτοκίνητα έχεις, μου λέει. Τι έχεις μάντρα με αυτοκίνητα, δεν καταλαβαίνω ότι να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν με τι γίνεται, ότι ξέρεις είναι τεστ και αυτά. Είναι ο Μάνος με τη μάντρα του. Ναι, σαν του Μιγιάγκη. Τη μάντρα του Μιγιάγκη. Θα πάρω 4 σούπερ καρέ και θα σου δώσω σε ένα-ένα όταν θα έχεις γενέθλια. Κοίτα, δεν θα πάρεις αυτό που θέλω, οπότε... Αλλά θα είναι Μάιος 2029. Θα έρθεις Φεβρουάριο 2030. Θα έχουν περάσει τα γενέθλιά σου. Φεβρουάριο 2030. Εντάξει, μπορεί να κάνεις ένα δώρο νωρίτερα, παιδί μου. Αυτό για τα γενέθλιά σου. Είναι μετά από 5 μήνες, 6. Μπορεί ένα να μην χρόνο. Έχω, να είμαι ακόμα εκεί την ώρα που θα μαζεύω, γι' αυτό. Εντάξει, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Και θα το δώσω και 2 μήνες νωρίτερα. Θα στείλω για ένα μεταχειρισμένο στον Αντωνόπουλο ένα Mustang. Θα σας στείλω με τον καράβι, ρε, μην ανησυχείτε. Μεταχειρισμένο Mustang. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Δώρο είναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Άμα δηλαδή, είναι μετράτε, δώρο, σωστά, έτσι, μετράτε, ναι, και το δώρο. Έτσι, ναι. Μετράει κίνηση που λέμε. Μετράει κίνηση. Έτσι.
Δηλαδή θα σου δώσω μάστακ μεταχειρισμένο, το κοιτάξει στο προφυλακτήρα, στο καπό. Θα ανοίξει το καπό να το κοιτάζει. Με το μικρό μοτέρ. Μεγάλο μοτέρ. Εννοείται με το μικρό μοτέρ. Αυτό δεν του εμπιστεύομαι. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα είναι στο αυτονόητο το όνομα. Αποκλείται να πάει σε μένα. Για να πληρώνω μάνο. Νομίζει. Δώρο θα είναι ανοιχτό εκεί, φιλοπορία. Πάρ το να φύγει μακριά μου. Κάντε ό,τι θέλετε. Έλο πάντων. Λοιπόν, ακολουθεί ένα απλό παρατηρητή. Που μόνο απλό δεν είναι. Ο ένα. Και μοναδικό Γιώργο Συρίγκο. Ο τεράστιο Γιώργο Συρίγκο. Τεράστιο σε γνώση, σε εμπειρία, σε σοφία. Έτσι, μια από τι πιο απολαυστικέ εκπομπέ. Τον FM, Γιώργος Συρίγκος, ό,τι άλλο και να πούμε είναι περιττό. Να ευχαριστήσουμε την Kia Velmar, το μεγάλο χορηγό της εκπομπής. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θέρμη. 2-31-04-74-174 για να πάτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Kia, γιατί υπάρχουν όλα διαθέσιμα για test drive. Να επιλέξετε ένα από, 7, από αυτά και να πάρετε φυσικά και την 7ετή εγγύηση που μόνο η Kia μπορεί και δίνει. Τόσο απλά τα πράγματα. Από τον Τάστο Κοτσάνη. Τον Μάνο Αναγνωστόπουλο. Τον Βάιο που είναι εδώ πέρα σήμερα μαζί μας. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, να ξέρεις. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Να έχετε ένα καλό και safe τη Σαββατοκύριακο. Γεια σας.